γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή, γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Πάμε λονταρίδι, τι θα είναι. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Με και... ένα βαθμό, αλλά δεν πειράζει. Αυτό με μείον ένα βαθμό. Εγώ έναν είδα. Έχεις, τώρα. Έχεις διαφορετική πληροφόρηση. Ποιο μπαίνεις και βλέπεις τις θερμοκρασίες. Στα μάξι, στο θερμόμετρο. www.amaxilondaridi.gr, κυρίες και κύριοι, για να ενημερωθείτε. Εγώ το έχω εδώ στο μείον ένα. Εγώ δεν έχω κάνει υπολογιστή. Δεν έχει ανοίξει υπολογιστή για αυτό τα Όχι, νεότερα. Τον άνοιξα, αυτό δεν ψήνεται. Α, δεν ψήνεται να δώσει. Έχει παγώσει, έχει παγώσει. Είναι σε ανοιξιάτικο. Μπορεί. Σε ανοιξιάτικο. Καλά, σιέστα. Διότι κυρίες και κύριοι, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη σήμερα 1η του Μάρτη. Παραραπαπάρα. Αυτό είναι σαν να το έχει γράψει για μένα το στίχο ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος. Το παπαπήρα, παπαπάρα, παπαπάρα. Κάθε φορά που ακούω τη Σοφία Βόσου να το ερμηνεύει. Εμένα φέρνουν στο μυαλό. Θα είναι. Πού να πιάσουμε τώρα. Δεν πιάνω. Εντάξει, μακράν το καλύτερο κομμάτι που έχουμε στείλει στη Eurovision. Η Eurovision το ξέρει. Είναι κομμάτι το οποίο έπρεπε να χωρίσουμε την Ευρώπη στα δύο κιόλας. Γιατί είχαμε υποστεί μια τεράστια σφαγή. Είχαμε βγει 12η, 13η, 17η. Ναι, γιατί υπάρχει ένα βίντεο από εκείνη τη συμμετοχή μας 1980 τέλη τέλος πάντων. Όπου τότε πεζόταν live τα τραγουδία της Eurovision με ορχήστρα κανονική, συμφωνική. Ήταν ολόκληρη υπερπαραγωγή. Και έχουν ένα μπάρμπαρ να κάνει όλο σαξόφωνο και τα κάνει όλα φάλτσα. Ήθελαν φυσικά, καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, ότι ήθελαν να πολεμήσουν τον πολιτισμό μας, τον ελληνικό. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη βέβαια, λόγω επειδή σήμερα 1η του Μάρτη, 1η του μηνού, 1η ημέρα της ανοίξεως, όχι με, πραγματικά, αλλά ημερολογιακά. Είναι 20 Μαρτίου, είναι 20-21 εκεί στην ημερία. Παρ' όλα αυτά, εμείς οφείλουμε για να είμαστε τυπικοί να σας ευχηθούμε καλό μήνα και καλή εποχή και καλή άνοιξη. Καλές ακροάσεις, Μπατμάνι. Έτσι. Και καλημέρα στη γραμμούλα μας που μας κάνει ποδαρικό, ανοιξιάτικο. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλώς τώρα, καλό μήνα, καλό μήνα. Είχε σχέση με το Μικρούτσικο και ήθελες να σου γράψει τραγούδι. Όχι. Αυτό δεν γιατί το λες αυτό, είναι σαν να το γράψετε για μένα. Α, αισθάνομαι, μπορεί να ήθελα να κάνω. Τι να σου πω, έτσι γράφω μόνο. Είναι ανοιξιάτικος ο Μπάμπης. Όχι, υπονοεί ότι θα πρέπει να έχεις συνδιαλλαγή με κάποιον καλλιτέχνη για να σου γράψει τραγούδι. Όχι, δεν υπονοώ. Αυτό υπονοείς. Με τη Βόση ήταν παντρεμένο, γι' αυτό τη το λέω. Α, εντάξει, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Γι' αυτό δεν ξέρω αν επιθυμητικά ή τέτοιο. Mm-hmm. Αλλά είναι το καλύτερο κομμάτι που έχουμε στείλει πάντως για μένα και θα μείνει το καλύτερο κομμάτι. Βλέπω Πανιόνιο πρώτο φαβορείο, όπως έλεγε ο Πασκάλης. Τι έλεγε, δεν θυμάμαι. Ότι θα το πάρει ο Πανιόνιο. Α, για το κύπελο λες, για το κύπελο. Πιστεύω στις προφητείες του Πασκάλη και το τραγούδι είναι προφητικό. Πάνε, λέει, θα να μπαίνει η άνοιξη. Αλλά δεν πήγε, αλλά δεν θα μπαίνει. Είναι προφητικό, κανονικά. Έτσι είναι και οι προφητείες του Πασκάλη. Εντάξει, πέσαμε λίγο έξω, αλλά συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Συμβαίνουν αυτά. Συνεχίζουμε. Πάντως για όσους είδαν τον αγώνα και έχουν εκνευριστεί με αυτόν τον Μιχάλη Τσόχο, επειδή γνωρίζω ότι εσύ Μιχάλης Τσόχος, εκτός από μεγάλος αντιπαουκτής, είναι και σαν άνθρωπο. Πού τα ξέρετε όλα αυτά, ρε παιδιά. Πού τα ξέρετε, δηλαδή. Έχω βρεθεί σε δίκη δημοσιογράφου με το Sport FM. Ναι. Ήμουν από την πλευρά του δημοσιογράφου. Εντάξει, κοίταξε να σου θυμίσω. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο τέτοιος. Ναι. Που είπε η πρόεδρος. Πάλι εσύ εδώ, πάλι εσύ μάρτυρας υπεράσεις. Για σένα. Όχι, εγώ όχι και είμαι. για τον Μιχάλη Τσόχο. Ήταν το μπαλαντέρ του Sport FM. Γι' αυτό ανέβηκε. Αυτός έχει σχέση με τον παλιό τον Τσόχο. Όχι, όχι. Αυτός είναι το... Πώς να το πω, το τυράκι του... Έλα, μην λες εκφράσεις, δεν θέλω, δεν θα πούμε. Ναι, εντάξει, το
ήταν ο βοηθός, πώς να το πούμε. Ναι. Κάποιου μεγάλου δημοσιογράφου που είχε πάρει παλιά, δεν θα πούμε όνομα, κάποια χρήματα από την ΕΡΤ και έφυγε και μετά εξελίχθηκε σε μεγάλος. Βέβαια είναι καλός δημοσιογράφος. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Γιατί εκνευριστήκατε χθες, δεν κατάλαβα τώρα τι έγινε. Τι έχασα, και εγώ το είδα το μάτς. Τι έχασα. Ναι, έβλεπε όλες τις φάσεις τις αφισβητούμενες, ναι, τις έψαχνε. Mm-hmm. Ενώ του πάω και είναι βέβαια και τακτική αυτό του Κοσμοτέ. Και στο προηγούμενο μάτι με τον Ατρόμητο πάλι σπάσα νεύρα. Mm-hmm. Μάλιστα, τι να πω. Βρίσκουμε κάτι να κρινιάξουμε πάνω. Αφήνω τον Πασκάλη να μας πει, να μας κάνει ανάλυση του αγώνα. Εντάξει, έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Τσάω, καλό μήνα. Μπήκαμε δυναμικά εδώ. Καλά, τι. Δεν είχαμε τι να κράξουμε. Εντάξει, και εγώ στο καφενείο που έπρεπε από το μάτς λίγο τα άκουγε τα πινελίκια του. Ο σχολιαστής, ο σπίκερ. Αλλά εντάξει, οκ τώρα, ρε παιδιά. Να μπαίνουμε σε κλίμα. Να μην. Τώρα είμαστε σε όλους αντίθετοι. Τώρα όλοι μας φταίνε. Μόνοι εναντίον όλων. Μόνοι εναντίον όλων. Εντάξει, πριν κανένα μήνα ήμασταν όλοι μονιασμένοι εδώ, Μακεδονία, ελληνική συλλαλητήρια. Πάμε στα αδέρφια μας στην Αθήνα να κατεβούμε κάτω όλοι μαζί να σφίξουμε τα χέρια. Τώρα ξεχάσαμε και τα μακεδονικά. Πιστεύω ότι. Στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή τουλάχιστον. Ναι. Όταν έδειχνε η κάμερα, πούμε, το χαρτί αυτό να πέφτει στον Γκαρσία το ρολό, στο κεφάλι, πρέπει να ακούσει κάτι σαν γκολ από όλη τη Θεσσαλονίκη κλείνει τον Πάοκ Τσίδων. Α πούμε, να ανακουφίστηκε πολύ λαό. Καλά, εντάξει, όταν έπεσε και λέει, σίγουρα θα κρατούσε ένα στο χέρι του άλλου και θα λέγανε ρελές. Μορελές. Μορελές. Όλοι περιμέναμε, ξέρεις, κατά το 20 να γίνει κανένα τέρας, ας πούμε. Είχαμε την κρυφή ελπίδα που δεν υπήρχε πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι ούτε ο Σάββας δεν το περίμενε τόσο εύκολο. Ήταν σαν τον γκολ του Χαριστέα, ας πούμε, στην Πορτογαλία. Τόσο ανέβηστο. Πιστεύω ότι μέχρι και ο Σάββας θα έχει κατέβει και θα ήταν έτοιμος να δώσει μάχη σε αποδυτήρια, σε τέτοια να παλέψει και. Και ξαφνικά του κάθεται αυτό πριν τη σέντρα. Η λεγόμενη κορδέλα μάνα εξ ουρανού, βασικά. Ναι. Έτσι θα πρέπει να ονομαστεί. Αν τυχόν τώρα επέλθει κάποια τιμωρία και. Με βάση αυτό που το κατηγορητήριο που βγήκε χθες, ο Πάκ πάει κατηγορούμενο. Έτσι λες, έτσι λες, εσύ που τα είσαι και μεγαλύτερο γνώστη, α πούμε, τον. Όχι, αφού καλούν σε απολογία την ΠΑΕ Πάκ. Ρεπόρτερ. Για όλα αυτά. Ναι, για όλα αυτά. Ναι, άρα τι, ο Πάκ κινδυνεύει δηλαδή. Ναι. Δηλαδή και για τεχνικό. Τα παραπτώματα που τον κατηγορούν πάνε και για μείον 3 και. Ποια είναι αυτά τα παραπτώματα. Ότι τραυμάτισαν αξιωματούχο αγώνα και λοιπά. Μάλιστα. Άρα ο Πάκου δηλαδή λες ότι δεν τη γλιτώνει. Δεν, για μένα. Ναι, εντάξει, προσωπική εκτίμηση τώρα. Ναι. Ναι, δεν βλέπω να τη γλιτώνει. Καλά. Αν τώρα λέμε, ρε παιδί μου, τώρα ξεράζουμε αυτό το σενάριο. Φάει ο Πάκος με μείον βαθμούς και κάποιος εκ των Ολυμπιακού ΑΕΚ κατακτήσει στη θέση το πρωτάθλημα. Βλέπω, ας πούμε, στην τροπεοθήκη να παίρνουν και αυτή την κορδέλα και να την τοποθετούν. Αυτή να τη φυλάνε και να τη σηκώνουν. Κανονικά πώς έχουν, ας πούμε, τι να σου πω, στον Ολυμπιακό, τα παπούτσια του Αναστόπουλου, ξέρω εγώ, του Ρωσίδη, τι να σου πω, στην ΑΕΚ τη φανέλα του Μαύρου, του Νεστορίδη, του Παπαϊωάννου. Έτσι θα έχουν και μέσα εκεί στην τροπεοθήκη τους, θα έχουν και μια κορδέλα. Και ένα ρολό. Και ένα ρολό, γιατί χάρη σε αυτό ενδεχομένως να πετύχουν αυτό που δεν φαίνεται, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουν και τρεις ομάδες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο και είναι και καλά, ο πιο δυνατός και είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Το είδαμε και χθες το κύπελο με τεράστια αυτοπεποίθηση. Και σου δίνει δεν μια εικόνα. Είδα, μάτς, ξέρεις, ναι, εντάξει, μου το πρόγραμμά σου ήταν διαφορετικό και αυτό το είδα εγώ για σένα. Ναι, όχι. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο ΠΑΟΚ. Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Έφτιανε φλόγες. Έφτιανε φλόγες. Δεν είναι έφτιανε φλόγες, αλλά βγάζει σιγουριά. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να πηγαίνεις να βλέπεις το μάτς και να είναι καθαρισμένο από το 20 λεπτό. Για να μην τρέξει κολλήρι, ας πούμε, μέχρι το 70. Ναι, για να λες τώρα, δηλαδή τι να γίνει. Να μην τρως γκολ στο 90. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Να σου θυμίσω το 1998 που ήταν περίπου εφάμιλες συνθήκες. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον Πανιόνιο. Ο Παλιστά ημιτελικά του κυπέλου. Προηγείται νωρίς με 0-1 και τρώει ένα γκολ στο 90 φεύγα. Το σοβαρίζει ο Πανιώνης 1-1, έρχεται εδώ στην Τούμπα και το παίρνει το παιχνίδι. Άρα με ένα LG τότε πριν έρθει στο κεφάλαιο του Βόρα και πηγαίνει τελικό και το κατακτάει με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μια μικρή αναδρομή. Νομίζω οι περισσότεροι την θυμάστε ή την μάθατε τουλάχιστον με τα όσα προηγήθηκαν του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Πανιωνίου. Θα ασχοληθούμε, κυρίες και κύριοι, μάλλον και με αθλητικά, διότι ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών εδώ, Γιάννης ο Λεονταρίδης. Τέτοια λέει, για να με ξυπνάς πέντε το πρωί, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, όταν έχουμε έντονη αθλητική επικαιρότητα, σε φώναξα σήμερα σαν Θωμαίδη. Θωμαίδη, ναι, ΕΠΟ, αυτά, παρασκήνια, τέτοια, γιατί γνωρίζεις λίγο περισσότερο τα πράγματα. Να σου πω,
Ό,τι θέλεις να με ρωτάς να σου πω τι ξέρω. Να αφήσω το λιθαράκι γνώση. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά τα κατηγορητήρια, τα τέτοια, γιατί θα πάει μέσα η μέρα. Θα έχει πολύ τέτοιο ζητούμενο. Βέβαια, εντάξει, το λόγο. Επειδή έχει και άλλες ευθύνες, έχει και άλλες τοποθετήσεις. Πέμπτη, πρώτη του μηνού, πρώτη του Μάρτη. Το κυριότερο, το πρωταρχικό. Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος. Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος. Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος. Και εορτάζουν η Ευδοκία. Πώς σε λένε, το ζεμπέγικο της Ευδοκίας, Παναγιά και Χριστέ. Άρε Λοΐζο, άμα ήξερες τι έγραψες. Δεν μπορώ να τα ακούμε τίποτα. Ναι. Δεν μπορείς να μάθεις τους στίχους. Είναι και αυτό ένα πράγμα, το ζεμπέγικο της Ευδοκίας, όπου είναι διαρκώς η εικόνα γάμος να χορέψει ο πεθερός. Ζεμπεκιά. Γενικά να χορέψει κάποιος ο οποίος πρέπει να αποδείξει, να δώσει αποδείξεις πάνω στην πίστα. Έχει τόσα ζεμπέκικα. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίο. Έχει τόσα ζεμπέκικα. Αυτό, όλοι αυτό. Παναγιά, ή να χορέψει ο πεθερός ή να χορέψει ο μικρός Κωστάκης. Γιατί πάντα, ναι, πάντα υπάρχει ένα. Άντε μην το πω μούλικο, πρωί-πρωί και φανώ, ας πούμε, ότι δεν έχω αισθήματα για τα παιδιά. Πάντα υπάρχει ένα παιδάκι. Του στείλει στην υγειά μας, ρε παιδιά, που είχε παλιά ο Σπύρος Παπαδόπουλος, θυμάσαι, ένα παιδάκι. Που πρέπει σώνει και καλά. Και είναι ντυμένο στα πολύ καλά, του φοράει γραβάτα, γυλαίκο και τέτοια. Το έχουν ντενίσει. Είναι αυτό το μεγάλο αγοράκι που έχει τσιμπάντο μαύρο και να λύνει τα προκόψει ζωή. Ναι. Είναι με γλυμμένο το μαλλί, με γυλαίκο γραβάτες. Είναι πολύ περήφανοι γονείς του για αυτό. Βέβαια, αυτό παιδάκι να πούμε ότι συνήθως είναι έτσι μόνο στο γάμο. Μετά είναι με κανένα σορτσάκι, ήταν τότε σε εποχές με καμιά λάνα να δέρνει άλλα παιδάκια. Πιθανότατα. Και πρέπει ο Σόν και καλά ο μικρός Κωστάκης να χορέψει ζεμπεκιά τώρα. Εκεί. Ό,τι και να είναι, αφού πρέπει. Μου έχει τύχει αυτό σε γάμο. Άσε να είναι τώρα από εκεί πάνω. Πέθερες, νύφες, κουμπάρες. Να πηγαίνει καλά η ροή, να έχουν κάνει τον κόσμο να χορέψει. Ας πούμε, να παίζουν DJ. Σε ένα γάμο παρεπιπτόντως που ήταν και η ομάδα μπάσκετ του Άρη δίπλα μου και με έκραζε. Για να λέτε τι κράζουν με μόνο εμείς τις ομάδες. Γιατί δεν τους άρεσαν οι μουσικές επιλογές μου. Τα λέμε και αυτά. Πού να ξέρουν. Δεν θυμάμαι ποιος Άρης ήταν τώρα. Πολλά χρόνια έχουν περάσει. Ένας μπασκετικός Άρης τέλος πάντων. Ναι, ένας μπασκετικός. Και μετά αυτά εμείς πετάμε τα χαρτάκια δηλαδή. Άμα τους παιδιάζει στο γήπεδο, τους έλεγα εγώ. Καθώς σας είχε κράζανε. Με θυμάσαι. Κράζανε όταν ήταν η φάση που τρώμε και κάνα χαιρετούς στο ζευγάρι. Τι θέλατε από τότε να χορέψετε, αφού μετά δεν χορέψατε κιόλας ποτέ. Anyway, και πάει καλά το πράγμα. Χορεύουν εκεί, θιέ, παιδιά, νεολαία αυτά κτλ. Και έχουν φαγωθεί τώρα εκεί τα σόγια. Όλοι, όχι, να χορέψει μικρό Κωστάκη Ζεμπεκιά. Να χορέψει μικρό Κωστάκη Ζεμπεκιά. Ο οποίο όμω ο μικρό Κωστάκη είχε και απέτυσε τραγούδι. Πάνω του βάλω το ζεμπέκικο τη Ευδοκία. Όχι, λέει, ενώ τη Σφακιανάκη θέλω. Πού να σου. Τίποτα. Του λέω, θε ένα πασχάλιτο ρεζί που είναι πιο έτσι βαρύ και αυτά και τα αύριο μεθαύριο θα χωρίζει. Θα τον ψάχνει, θα τον αναζητά. Λέω, η Λενίτσα αγαπάει στο σχολείο, αυτά δεν σε θέλει. Όχι. Αετό πεθαίνει στον αέρα, αετό πεθαίνει στον αέρα. Και το χόρεψε ο Κωστάκης, παραλυρούσε το πλήθος από να κάτω. Σε πω, άσε. Όλα αυτά με αφορμή του ζεμπίκου της Ευδοκίας, όλη αυτή η μικρή είχε αναδρομή. Έχεις να κάνεις την καταγγελία σου, εντάξει. Έχω να το κάνω. Η εκπομπή είναι βγαλμένη από τη ζωή, όλα είναι. Όλα είναι αυτό. Έχω να μας δώσει τροφή. Όταν ακούμε το ζεμπίκο της Ευδοκίας μας πιάνει έτσι μια αναγούλα. Χρόνια πολλά όμως Ευδοκούλα μου που γιορτάζει σήμερα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη, Παράσχος, γιορτάζει ο Παράσχος σε όνομα. Ήξερες ότι υπάρχει όνομα Παράσχος? Όχι. Παράσχος, ας πούμε, Παράσχος θα μπορούσε να είναι. Παράσχος Παπαδόπουλος. Όχι, ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν το ήξερα συγκεκριμένα, ναι, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι σαν, πώς λέμε, Σαράντος, κάπως έτσι, κάτι τέτοια. Από πού θα μπορούσε να βγαίνει το Παράσχος άλλο? Και το Παράσχος δεν έχει. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Παράσχο, παρέσχο, ξέρω, παρέχω. Ο Πάρης, ο Χαρίσιος, ο Χάρισος, ο Χαρίσης και η Χαρίση. Γιορτάζουν επίθετα σήμερα ποδοσφαιρικά. Ναι, ο Χαρίσης, ο Παράσχος, αλλά σε ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Με τον ήλιο να ανατέλει στις 6:56 και να δεις στις 6:18 σελήνη 14 ημερών. Σαν σήμερα, 1 του Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα κατά του αυτοβασανισμού. Χρόνια κατά. Κατά. Χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές μας. Γιατί τον ακούς λόγω επειδή είναι λίγο έτσι, αυτοβασανιστικό. Τι είναι και εγώ δεν το ξέρω. Γιατί τι γίνεται, κάνεις καταγγελία ότι αυτοβασανίζομαι, αλλά δεν μαζέψτε με. Τρώω μπούλινγκ από τον εαυτό μου, με δέρνω. Ξυπνάς κάθε πρωί στον καθρέφτη και δεν έχεις πάνω τα σάρωσε, πώς είσαι έτσι. Πάνω τα σάρωσε όλα. Λέλα, πάμε για το έκτο αστέρι στη Βανέλα το πρωί. Μία Μαρτίου λέει έχει καθιερωθεί, όλα θα τα μάθουμε στο λόγο επειδή, ως Παγκόσμια ημέρα κατά του αυτοβασανισμού, Self-Injury Awareness Day, γνωστή και με τα αγγλικά αρχικά SIAND. Ξεκίνησε από τις αγγλοσαξονικές χώρες και τα τελευταία χρόνια επεκτείνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Ως αυτοβασανισμός εννοείται η συνειδητή
ή μη συνειδητή επιβολή βασάνου στον εαυτό. Τι ακριβώς. Η μη συνειδητή το καταλαβαίνω. Η συνειδητή όχι. Η συνειδητή... Ο όρος είναι συνώνυμος με τον αυτοτραυματισμό και την αυτοτιμωρία στο βαθμό που η τελευταία γίνεται πρόξενο σωματικών βλαβών. Εγώ το φανταζόμουν να συνειδητός αυτοβασανισμός να πηγαίνεις τώρα στο μπαρ, να πίνεις τα ουίσκια σου, να πηγαίνεις ξέρω εγώ στη δουλειά που δουλεύει η παλιά αγαπημένη σου, δεν σε θέλει αυτή, όχι μωρό μου, έλα γύρνα πίσω, μα δεν σε θέλω, όχι αυτό βασανίζομαι. Την ημέρα αυτή λέει οργανώσεις του χώρου προβαίνουν σε ενημερωτικές καμπάνιες για τον αυτοβασανισμό και τις συνέπειές του. Ενώ κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να μιλήσουν ανοιχτά για τις βασάνες που επιβάλλουν στον εαυτό τους προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και τους συνανθρώπους τους. Βγείτε έξω και μιλήστε για το λόγο επειδή σήμερα. Πείτε τι σας έχει συμβεί. Βλέπω πολλά κενά σε αυτή την ιστορία. Απλά δεν ξέρω πώς να θέσω τις απορίες μου. Του αυτό εδώ θα τα βρούμε μαζί. Θα τα βρούμε μαζί. Ναι, να κυλήσει. Ναι. Το χαρακτηριστικό σήμα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του αυτοβασανισμού είναι ένα πορτοκαλί περικάρπη ή κορδελάκι στο πέτο. Μαζί με τον Μάρτι που θα φορέσουμε λόγω επειδή του μήνου. Να βάλουμε και ένα περιβραχιόνι. Ναι, για τον αυτοβασανισμό. Κυκλοφορούμε όλοι σαν το Μέση έξω. Υπάρχουν κάποιοι, όντως πέρα από την πλάκα, είναι μια πάθηση αυτή που προκαλεί, α πούμε. Κάνει χαρακέ στον εαυτό σου, κόβει τα χέρια σου. Μαζοχισμό. Είχα μια βαριά μορφή κατάσταση. Μαζοχισμό έχει και ερωτικέ προεκτάσει. Κατάλαβε. Ναι. Πάει και αυτό. Και αυτό βασανισμό βέβαια. Εντάξει, μπορεί να προκαλεί ερεθισμό και να προβαίνει και σε άλλε πράξει. Τέρμα λοιπόν τα βάσανα όμω κυρίε και κύριοι. Τι μεγαλύτερο βάσανο από το λόγο επειδή και από το πρωινό μα ξύπνημα. Εδώ 6 και 21. Στο Λίμπερο 107,4. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάντα από νωρίς με την εκπομπή μας. Επίσης σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα πολιτικής προστασίας. Γνωστή έννοια, την ακούμε σε κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή. Εκεί μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει πολιτική προστασία. Αυτό θα σε ρωτήσω, γι' αυτό κόλλησα τώρα. Προσπαθώ να μου έρθουν στο μυαλό παραδείγματα. Πολιτική προστασία. Πού είναι πολιτική προστασία, θα επιληφθεί η πολιτική προστασία. Αλλά εν προκειμένου, όλο λέει πολιτική προστασία αποτελεί θεσμό με ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας. Έκθεση. Ξεκινάει αυτό. Μάλλον έχουν βάλει το μικρό Κωστάκι από το γάμο. Μπέκικο, να γράψει έκθεση. Να γράψει έκθεση. Δέστε τι ωραία γράφει ο μικρό Κωστάκι. Καθώς λέει, σύγχρονες κοινωνίες εκτίθενται όλο ένα και περισσότερο σε κάθε είδους κινδύνους φυσικούς και τεχνολογικούς λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και μπουρου 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 μπουρου. Εντάξει, χρόνια πολλά στην πολιτική μας προστασία ελπίζουμε να είναι αχρίαστη, είτε σημαίνει να μην έχουμε φυσικές καταστροφές στον τόπο και σε κανέναν τόπο απολύτως. Τι ήθελα να πω. Είναι αυτοί που πάνε συνήθως μετά τη φυσική καταστροφή για να βοηθήσουν και λοιπά. Ναι, που έπονται. Εντάξει. Πρώτη του Μάρτη, ο Μάρτιος παίζει να είναι ο μήνας με τις περισσότερες παροιμίες. Ξέρουμε από Μάρτι καλοκαίρι. Μάρτις Δάρτης, όπως είναι ο σημερινός με μείον ένα αυτή τη στιγμή βαθμούς ή μηδέν ή ένα βαθμό στα μάξι του Λεονταρίδη. Αναλόγως, ναι. Αναλόγως που βρίσκεσαι. Το δικό μου αμάξι παρέχει μια ζεστασιά στην πόλη. Αυτό έχει ένα. Έχει άβρα. Άλλα λογαριάζει, λέει ο Μάρτης, και άλλα η Σαρακοστή. Είναι μια παροιμία. Αν δώσει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο που ζευγά που έχει πολλά σπαρμένα. Πολύ ωραία παροιμία. Αν δώσει ο Μάρτης και κακιώσει, μέσα στα χιόνια θα μας χώσει. Είναι μια παραλλαγή του Μάρτης Γδάρτης αυτό, γιατί πολλές φορές. Και νομίζω ότι το τελευταίο χρόνο το Μάρτη έχουμε τα ισχυρά τα κρύα. Έχει γενικά. Έχει βαρά. Τυχαίνει. Και Απρίλιο καμιά φορά. Απρίλιο. Από Μάρτιο καλοκαίρι και από Αύγουστο χειμώνα, από Μαρτίο πουκάμισο και από Αύγουστο κάπα. Είναι μια παράφραση του από Μάρτιο καλοκαίρι σε πιο ενδυμα... Είναι πιο my style rocks. Ναι, αυτό δεν... Βγαίνει η τούνη. Μάλλον είναι η η εποχιακή τούνη. Η εποχιακή τούνη της κάθε εκείνης εποχής. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Καταλάβαμε γιατί δεν κατέβηκε να παίξει Ολυμπιακός. Δεν ξέρω, εσύ κατάλαβες. Φοβήθηκε το διασυρμό. Φοβήθηκε το διασυρμό, αλλά ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί στο τέλος. Δεν πρόκειται να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Γιατί το λες αυτό. Γιατί όλα τα στοιχεία είναι κατά του Ολυμπιακού. Ναι, πώς ας πούμε. Είναι. Αφού ο ΠΑΟΚ πάει κατηγορούμενος. Ο Ολυμπιακός δεν πάει κατηγορούμενος. Πάει ο ΠΑΟΚ, ναι. Αλλά η υπερασπιστική γραμμή του ΠΑΟΚ και βάσει όσο τον λέει δικηγόρος του Ολυμπιακού που βγάλανε,
Αυτός ο Κωνσταντίνος Β, πώς το λέγανε. Κωνσταντίνος Β, ο Κωνσταντίνος Β, τι. Κώστας Β, πώς λέγανε. Βγήκε στο Σταυρό της Λένορ Μαριάννα, κακόφημο σινεμά. Μην γελάς με λήθεια αστεία και τέτοια. Καταρρύπτεται όλα όσα λέει ο Ολυμπιακός. Ναι, και τι δικηγόρος είναι αυτός, άμα βγαίνει και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Είναι τον Ολυμπιακό κιόλας. Ναι, σε παλαιότερες υποθέσεις να φανταστώ. Βέβαια. Α, εντάξει, είπα και εγώ βγήκε ο δικηγόρος του Ολυμπιακού και να λέει ότι. Ναι, θα τους χαντακώσω γιατί. Μάλιστα. Εγώ λέω το μάτι επαναληφθεί και κλεισμένο των θυρών. Δεν υφίσταται αυτό. Δεν μπορεί να. Για ποιο λόγο να επαναληφθεί και κλεισμένο των θυρών. Αν είναι να ξαναγίνει το παιχνίδι, θα γίνει κανονικά με κόσμο. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Ναι, θα είναι χειρότερα έτσι. Μα δεν είναι να γίνει χειρότερα. Αν ο ΠΑΟΚ αθώθει. Αν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν πρόκειται να αφήσουμε. Δεν πρόκειται. Δεν γίνεται να τιμωρηθεί. Δηλαδή, αν στοιχειοθετηθεί ότι έχει υποπέσει ο φύλαθρος σε παράπτωμα με ευθύνη φυσικά τη ΠΑΕ, σημαίνει αυτό ότι θα ακολουθήσει όλη την σειρά της ποινής που επιβάλλεται σε αυτές που είναι μείον και τέτοια και αφαίρεση βαθμών και κλεισμένο. Σε βάση του βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν τερματίζεται καν. Ναι, αυτό τώρα δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στο το δικαστήριο. Το βίντεο αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο, φυσικά και αποτελεί. Ναι, δεν μπορεί, ναι, αλλά σε αυτό το βίντεο. Με αυτή την ανάλυση δεν φαίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει την έκθεση του ιατροδικαστή που έστειλε ο εισαγγελέας που λέει ότι έχει τραυματιστεί από αντικείμενο στο πρόσωπο. Οπότε... Να, εκεί σε τυλίξανε σε μια κόλλα χαρτί. Γιατί ο ιατροδικαστής ούτε ομάδας είναι ούτε κανενός. Τον έστειλε ο εισαγγελέας πριν την Κυριακή στο γήπεδο στο Διαβαλκανικό, τον εξέτασε και είπε. Είναι ιδιωτικό κέντρο προσκύμενο στον Ολυμπιακό. Δεν έχει σημασία, δεν λέει κάπου κανονισμό ότι πρέπει να πα σε δημόσιο. Αυτό δεν ξέρω γιατί. Αυτό ακριβώ έλεγε ο ιατροδικαστή είναι του κράτου. Αν πάρει από ιατροδικαστή, πρέπει να είναι από δημόσιο νοσοκομείο. Γιατί ο Ιβιτς πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο και του άνοιξαν το κεφάλι τότε. Έτρεχε αίμα. Βρε, αφού ιατροδικαστή τον εξέτασε. Ο ιατροδικαστή είναι δημόσιο και δεν υπάρχει ιδιωτικό ιατροδικαστή. Ωραία, να ανοίξουμε ένα δυτικό. Ιατροδικαστάδικο. Ναι, ακριβώ έτσι. Δύσκολα είναι τα πράγματα για τον Πάγκο. Εμεί το είπαμε από την πρώτη μέρα. Ότι είναι δύσκολα. Πώς θα αφαιρέσω το πάρουμε καν πάλι το πρωτάθλημα. Ναι, είδες. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Αν μας αφαιρέσουν και πάμε να το πάρουμε έτσι κι αλλιώς, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι, και θα έχεις να το πανηγυρίζεις για 40 χρόνια. Ναι, θα το, για 20 χρόνια. Κατάλαβες πώς έχουν τα πράγματα. Αλλά εγώ λέω θα γίνει το μάτι. Μάλιστα. Μακάρι. Γιατί εμείς θέλουμε να βλέπουμε τα παιχνίδια να παίζονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι στις αίθουσες των δικαστηρίων. Κατάλαβες. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαό. Είναι και αυτό τώρα. Λες να κάνουμε ένα ιατροδικαστάδικο delivery, ας πούμε. Ναι, εντάξει, σε περιπτώσεις που ανοίγουν και να τρέχουμε. Ναι, έφαγε σούτια ο τάδε εκεί, μπορείτε να μας στείλετε, ναι, εμείς έφυγε το παιδί. Το παιδί είναι αργή, έχω ματώσει, αργή. Ναι, μόλις έχει φύγει. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας και λόγω επειδή στα facebookια. Και FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον. Και καλό μήνα σε όλους μας. Βεβαίως. Και θα είναι. Θα πω το εξής. Παρακαλώ. Ο φίλος που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο. Ναι. Και από ό,τι κατάλαβα στήριξε ιδιαίτερα την Ολυμπιακού και όχι τον ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό. Mm. Να υποστηρίξει το δίκαιο. Ποιο είναι το δίκαιο? Ο νόμος του εργάτη. Καλά, σίγουρα αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ναι. Επ' αυτού θέλω να πω το εξής, παιδιά. Ναι. Ότι με αυτό που έγινε προχθές με τον ΠΑΟΚ, με τον προπονητή του Ολυμπιακού, mm-hmm. δεν το άκουσα το μάτσα, αλλά από ό,τι άκουσα που είπανε, που mm-hmm. λέγανε, ας πούμε, mm-hmm. που ακυρώθηκε, βρέθηκε ένας ανεγκέφαλος άνθρωπος, ο οποίος έριξε ένα αντικείμενο και τραυμάτισε τον άνθρωπο. Δεν σημαίνει όμως ότι φταίει ολόκληρος ο ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό είναι σίγουρο, εντάξει. Και το τραυμάτισε είναι υποαίρεση. Απλά τώρα τι έχει καταγραφεί στα επίσημα έγγραφα. Αυτά εξετάζει το δικαστήριο δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Καταλαβαίνετε αυτό. Ναι, φυσικά. Αυτό συζητάμε. Κάτι, τι γίνεται, παιδιά, δεν υπάρχει. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ στην υπερασπιστική του γραμμή θα το χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα ότι 30.000 κόσμο ουδής προέβησε κάποια απρεπή πράξη και ένα αντικείμενο το οποίο δεν είχε καν την πρόθεση. Ήταν από τα χαρτάκια, είναι όλα αυτά που θα τεθούν μέσα. Αυτό έγινε εκ προθέσεως. Εγώ πιστεύω ότι από πρόθεση έγινε γιατί δεν πείραξε κανένας. Δεν πείραξε κανένας από τους παραγόντες του Ολυμπιακού, φιλάθλος του ΠΑΟΚ, που τόσο πολύ του κατηγορούν το ΠΑΟΚ και τις ομάδες ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δηλαδή τι σημαίνει δεν πείραξα, πρέπει να τον πειράξει. Εσύ εκεί πάνω, Σε βλέπω μετά το μάτς. Σε βλέπω με το χάρτη.
κάπως έτσι. Τι έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα και εμείς και εμείς. Καλημέρα και στον... Α, που το έχασα τώρα. Έχει εσύ. Όχι, όχι, ένα μηνυματάκι θέλω να διαβάσω. Καλημέρα στον φίλο μας τον 462. Μας γράφει το ότι είσαι κατηγορούμενος δεν σημαίνει ότι είσαι ένοχος, προφανώς. Καλά, δεν είπαμε αυτό. Όχι, όχι. Το κατηγορητήριο λέει ήταν αναμενόμενο. Πρώτα θα εκδικαστεί η καταγγελία του ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ έχει προβεί σε καταγγελία, θέλει να σύρει τον Ολυμπιακό. Ένσταση έχει κάνει κατά του φίλου αγώνα. Ναι, ναι. Άρα δεν συμφωνεί με τον φίλο αγώνα ο ΠΑΟΚ στην ουσία. Άρα δηλαδή θα θεωρείς ότι και αν χρησιμοποιηθεί ως υπερασπιστικό χαρτί το φύλλο αγώνα, ότι ο ΠΑΟΚ δεν το αναγνωρίζει. Ναι, αν γίνει πρώτα, αν γίνει ένσταση και απορριφθεί του ΠΑΟΚ, ναι, μετά αναγκαστικά πηγαίνει. Αναγκαστικά πηγαίνει. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει. Λογικά έτσι γίνει. Ναι. Α, δεν έχει κάνει δηλαδή καταγγελία. Αυτό είναι ξέρω, μάλλον, έχει κάνει ένσταση με βάση το φύλλο αγώνα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι η καταγγελία του και γι' αυτό καλούν τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ξέρεις να κάτσουμε στο τραπέζι να το συζητήσουμε. Καλά, εντάξει. Ήρεμα. Ναι, υποτίθεται ότι τώρα αυτό πηγαίνει για Παρασκευή εκδίκαση. Ναι. Για να προλάβουμε και όλες τις δικαθήσεις. Μη σέρνεται αυτή η κατάσταση μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, επαόριστο. Αλλά βλέπω να συρθεί τουλάχιστον καμιά εβδομάδα. Δεν είναι τώρα πολύ. Καλά, σίγουρα θα έχει εφέσεις, θα έχει ιστορίες τέτοια. Είναι η σημαντικότερη μεταπολιτευτική δίκη αυτή που θα πραγματοποιηθεί. Τη Θεσσαλονίκη για τη Βορειά Ελλάδα. Γιατί. Παραπάνω, μη σου πω και από την υπόθεση Κοσκοτά και το ειδικό δικαστήριο που φέραμε πρωθυπουργό να δικαστεί. Είναι το συγκεκριμένο το ζήτημα. Αφορά πολύ περισσότερο κόσμο. Πονεμένες ψυχούλες. Πονεμένες ψυχούλες και δεν λες τίποτα. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που είπαμε ευθύς εξ αρχής την Δευτέρα είναι ότι πανηγυρίζουν εδώ τα ράδια της Θεσσαλονίκης. Συν τους αντιπάλους οπαδούς και φίλους άλλων ομάδων. Βασικά του πανηγυρίζουν όλοι. Πανηγυρίζουν οι παοκτσίδες που δικαιωνόμαστε για κάποιο λόγο έχει βγει ότι δικαιώνεται το ΠΑΟΚ και πανηγυρίζουν και οι υπόλοιποι ότι για κάποιο λόγο έχει βγει ότι τιμωρεί το ΠΑΟΚ. Οι μεν θεωρούν σίγουρο το αποτέλεσμα ή δε το άλλο. Ναι, εγώ λέω ότι πανηγυρίζουν αθλητικά τα ράδια γιατί έχουν τόσο πολύ δουλίτσα. Δεν προλαβαίνουν. Έχουνε να λένε φυσικούς, μέντιουμ, αστροφυσικούς, βιολόγους, γιατρούς. Βεβαίως. Η ΕΚ, όχι, έχουμε γίνει ανοιχτό πανεπιστήμιο. Πραγματικότητα. Κάθε μέρα θα ακούσουμε και μια νέα εμπεριστατωμένη επιστημονική άποψη στον αέρα της πόλης γενικότερα. Γιατί εμείς τα ακούμε όλα τα ράδια για να έχουμε την πληρέστερη. Την σφαιρική ενημέρωση. Βέβαια, για να στα μεταφέρουμε εδώ. Είμαστε σαν μια μικρή αποδελτίωση. Εγώ ήθελα να πω τις παροιμίες του Μάρτη. Αλλά όχι, μπαμπά, γιατί μ' αρέσουνε. Αλλά τέλος πάντων, ο κόσμος εδώ θέλει να μιλήσει αθλητικά και αυτό τον καίει. Θα μιλήσουμε και αθλητικά, θα μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, θα μιλήσουμε ποικιλοτρόπως. Τέτοια λάθη κάνουν. Τέτοια λάθη. Εντάξει, υπάρχει φέτος, υπάρχει. Έχει ζουμάκι. Όπως το λέγει ο Ζαγοράκης. Υπάρχει η από αυτή. Η από αυτή, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Η τάβλα που λέει και ο Ζαγόρας που το μεταποιεί λίγο το. Δεν ήθελα, νόμιζα ότι θα με πιάσει. Δεν σε έπιασα, sorry, είναι ο Ζαγοράκης είχε πει τότε χάθηκε η αυτή, αλλά νομίζω ότι τώρα έχει επανέλθει. Γενικά δηλαδή. Και στους αντιπάλους, ας πούμε. Γιατί τώρα το στρατόπεδο είναι ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι έτσι. Έτσι πάει. Και εγώ αυτό βλέπω. Ότι θα πάει ένα. Ο ΠΑΟΚ θα είναι στην κυριολεξία και να δούμε, ας πούμε, θα είναι εναντίον όλων. Εκεί θα δούμε τη μαγιά και όλα αυτά. Μαγιά, εντάξει, τώρα δεν ξέρεις. Τώρα το δικαστήριο είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και φυσικά κανείς δεν ξέρει το τι και πώς. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε όλα να τα βάλουμε σε μία τάξη, σε μία συνέχεια και συνέπεια. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή 6 και 38 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε σιγά σιγά τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Τον αυτοβασανισμένο λαό που δέχεται να ακούσει λόγο επειδή και μας τιμάει κάθε πρωί. Ανεξαρτήτου αν τους παίρνουν τηλέφωνο από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, μία είναι. Και τους ρωτάνε χθες είναι περιστατικό σε φίλο. Να πεις τώρα δασκαλεσμένος τιμένος. Όχι, ακούει την πραγματικότητα. Ξυπνάει το πρωί και ακούει λόγο επειδή, δεν λέει ψέματα. Και τον παίρνουν τηλέφωνο να το ρωτήσουν τι ακούς και μάμου και τέτοια. Και λέει εντάξει, λόγω επειδή να δώσουμε καμιά μονάδα στον μπάμπι, να δώσουμε λίγο ψωμάκι. Ναι. Και λέει τι ώρα είναι αυτό, 6-8. Α, καλά λέει. Μετά τις 10. Δηλαδή η εταιρεία. Δεν σε έχουν κάνει στις δημοσκοπήσεις. Ρε φίλε, σε βάλαμε 6 ώρα να ξυπνήσεις. Γράψε 6-8 λόγω επειδή. Όχι, λέει μετά τις 10 εμείς θέλουμε τώρα. Αυτά οι πρωί, πολύ πρωινοί έχουν τη θολούρα από το ξύπνημα και δεν καταλαβαίνουν ναι, τι κάνουν. Δεν μετράνε, α πούμε. Δεν μετράνε. Δεν μετράμε, κυρίες και κύριοι, στις εταιρείες. Αλλά αυτό δεν μας πτωεί σε καμία των περιπτώσεων.
Έχουμε ως δημοσκόπηση τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Μπάμπη, ξαναπαίρνω λίγο. Θα ήθελα όποιοι βγαίνουν και να μην χρησιμοποιούν κάποιο χαρακτηρισμό για τον οπαδό του ΠΑΟΚ που πέταξε. Τι είναι, ένα κομμάτι χαρτί. Μάλιστα. Ναι, και όλα αυτά που βγήκαν, λευκό ποινικό μητρό έχει ο άνθρωπος. Καλά, τώρα δεν θα κάνουμε δίκες στο ραδιόφωνο, σε καμία περίπτωση. Όχι, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή έχει εκνευριστεί πάρα πολύ και η δικηγόρος, η κυρία Ευαγγέλου, και κάποια στιγμή είπε ότι θα πρέπει να αρχίσει να κάνει κάποιες μηνύσεις για όσους τους χαρακτηρίζουν. Πολύ λογικό είναι και ένας άνθρωπος να θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Ναι, και άλλα πολλά που έχουν χρησιμοποιήσει. Και να ρωτήσω κάτι τον Λεονταρίδη, δεν θυμάμαι το μικρό για αυτό. Γιάννη. Ναι, ο ιατροδικαστής πότε πήγε? Τη Δευτέρα, λένε, τον έστειλαν. Τη Δευτέρα τον έστειλαν. Ο ιατροδικαστής για να πάει πρέπει να πάει με εντολή εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας του γηπέδου τον έστειλε. Ο εισαγγελέας του γηπέδου τον έστειλε. Έτσι λένε. Και βγήκε η έκθεση δηλαδή. Βγήκε η έκθεση στη δημοσιότητα το τι έχει γράψει. Σε δηλώσεις σε διάφορα site εγώ διάβασα που έκανε συγκεκριμένη κυρία. Και εγώ κάνω μία δήλωση ότι να μην λέμε πράγματα που ακούσαμε δίθεν από κάπου. Εγώ όχι, με το ονοματεπώνυμό της τις έκανε. Δεν με απασχολεί αν τις έκανε τέτοιο. Εγώ λέω ότι διάβασα με το ονοματεπώνυμό της. Εγώ ότι δαγκώθηκε αμάν που ήρθαμε. Και έκανε μια αμοιχία από μέσα. Α, και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κιόλας στο δικαστήριο. Ναι. Δεν μπορεί να το πει. Ναι. Το τι λέγεται σε ένα δικαστήριο, δεν μπορείτε να φανταστείτε αν έχετε πάει σε δικαστήριο. Έχεις πάει, ξέρεις. Γύρω στις 4.000. Ναι, το τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να δικαιολογήσεις τη θέση σου είναι ασύλληπτο μπροστά σε αυτό, μπροστά στην πραγματικότητα. Ναι, και μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι που είναι πάνω στην έδρα είναι πανέξυπνοι. Τα ξέρουν όλα, εντάξει. Και το πότε λες ψέματα το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά εντάξει, αλλά το δικαστήριο και ο νόμος είναι τόσο ένα λαβύριθος. Ναι, φυσικά, και δεν μιλάμε για ανθρώπους που μπορείς να τους κατευθύνεις, γιατί αυτοί που θα βρεθούν εκεί, γιατί η έδρα μπορεί να σε κατευθύνει εκεί που θέλει για να αποδείξει το λάθος. Δεν μιλάω. Γι' αυτό λέω τώρα ότι ό,τι και να πούμε από τα ράδια που έχουμε βγει και έχουμε γίνει όλοι νομικοί και ιατροδικαστές και γιατροί. Οικονομικά, ναι, επιστήμονες. Αλλά κάτι άλλο, το βίντεο αποτελεί μαρτυρία. Ναι, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αλλά δεν ξέρω εκεί πώς μπορείς να αποδείξεις. Ναι, βλέπουμε στο βίντεο τι έχει γίνει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επεξεργασία. Ναι. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και βλέπουμε πολύ καθαρά, δεν ξέρω φυσικά και τα έχετε δει, το σημείο που τον βρίσκει στον μπουφάν και που κάνει δίπλωμα πλέον το χαρτί που έχει τελειώσει, που κάνει δίπλωμα και ακουμπάει σαν διπλό πλέον το πρόσωπό του. Διπλό τύπο. Βλέπω το Βαρούχα να έρχεται στο δικαστήριο και να λέει εδώ βλέπουμε ότι δεν δίδεται πρόθεση, συνεπώς. Στην πάθειά μας και στο Βαρούχα που έχει μείνει άνεργο. Έτσι, άντε φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Ο Τάσο Ολυμπιακός. Έλα ρε Τάσο, τι έγινε? Τι κάνετε? Οχ, θα τους βάλεις τώρα εδώ μπρίζες, θα τους τρελάνεις τώρα όλους. Δεν πήρα για καμία μπρίζα. Για πες. Με ενδιαφέρον οι μπρίζες. Έτσι, μ' αρέσεις. Για να τελειώνουν τα πράγματα. Να τελειώνουν. Το εισιτήριο, κάμερες, ο οποίος κάθεται στην καρέκλα έτσι και την πετάξει μέσα και τη σπάσει 5.000 η καρέκλα. Ναι. Το καρεκλάκι. Ναι. Και αυστηρή εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών. Όποιος θέλει να πηγαίνει στο κήπεδο θα είναι κύριος. Μπορούν να το κάνουν, δεν θέλουν. Μάλιστα. Αυτό λέω. Μάλιστα. Θα δούμε. Θα δούμε. Το πιστεύω αυτό ακράδαντα, ότι αν δεν γίνει θα έχουμε αυτά τα καραγκιουζιλίκια. SAE. Μάλιστα. Αυτό. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Τσάω, τσάω. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα Facebook, στα Ιντερνετια. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Ευθύμη από τον Μαϊάμι. Για το Μαϊάμι δεν είναι 6-8 το πρωί, είναι εντάξει μεσημεράκι, οπότε είμαστε χαλαρός. Είναι πρώτοι, είμαστε πρώτοι σε ακροματικότητα. Αν σε πάρουν από Miami, εκεί, από καμιά εταιρεία, πες λόγω επειδή και είναι και μετά τις 10. Οπότε μπορείς να στοιχειοθετήσεις πραγματικά μονάδες ακροματικότητες. Μας λέει καλημέρα παιδες, θυμήθηκα επικό σκηνικό μιας και ανέφερε στο Μάρτις Γδάρτης, όπου ο ΓΑΠ όταν ήταν πρωθυπουργός
βρίσκεται με τον Ερντογάν και του πετάει ο Ερντογάν μια παροιμία τουρκική για την άνοιξη. Και πάει, λέει ο Γαπ, και του λέει στα αγγλικά «We also have a phrase for March». Και προσπαθεί να του μεταφράσει αυτό λεξί την παροιμία «March the A». Κολλάει «March the A». Τελικά το άφησε και δεν τελείωσε. Εντάξει. Τεράστιος Γαπ μας λείπει. Έκανε επανεμφάνιση στη Βουλή. Τι έκανε, μίλησε για την απεικονικοποίηση. Για την απεικονικοποίηση μίλησε. Εντάξει. Είναι υπέρ ή κατά. Υπέρεση. Σε παρακαλώ. Ξέρω άτομο που το ψήφισε 2009 για αυτό το λόγο. Και μόνο. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Να πω κι εγώ τη δικιά μου. Βεβαίως, ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ. Εννοείται. Εδώ τι λέμε εμείς. Και επειδή μία πορεία, δηλαδή, επειδή όταν διαβάζοντας κι εγώ αυτά την έκθεση από αυτά τα site, άλλα πράγματα καταλαβαίνω. Ο καθένας, ναι, τώρα μιλάει. Μισό λεπτό, δηλαδή, όταν μιλάει για τραυματισμό, και νομίζω κάπου το αναφέρει κιόλα, ότι αναφέρει τον τραυματισμό αυτόν, δηλαδή, που αναφέρει και ο γιατρός του αγώνα και ο γιατρός του Διαβαλκανικού. Ναι, την αμυσία. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα, έτσι. Στο χείλος, αυτό, ναι. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί δεν το αμφισβήτησε κανένας και δεν έφερε κάτι καινούριο, δηλαδή, από αυτή την... Όσον αφορά τα αντικειμενικά ευρήματα όπως τα χωρίζει αυτή, έτσι, και όπως τα χωρίζουν οι γιατροί τώρα, δεν ξέρω, εμείς τα κάνουμε αυτά, αλλά αυτό που λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Οπότε δεν είναι κάτι που αμφισβήτησε κανένας. Ναι. Ο ίδιος ο γιατρός αναφέρει στην έκθεση, είναι, άρα συμπίπτουν, δεν φέρνει κάτι πιο επιβαρυντικό. Όχι, εγώ φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ θα αμφισβητήσει το ότι αυτός ο τραυματισμός προήρθε από τη ρήψη αυτού του αντικειμένου. Αυτό τώρα θα μπορείς να το αποδείξεις, είναι δύσκολο να αποδείξεις. Αυτό είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι δύσκολη υπόθεση για τον ΠΑΟΚ. Ναι, μεν μπορεί να φαίνονται κάποια στοιχεία, κάποια πράγματα, αλλά αυτό ακριβώς είναι το πώς θα αποδείξεις. Γιατί αν αποδειχθεί ότι αυτή η αμοιχή υποτιθέμενη προήλθε από την ρήψη αντικειμένου, αυτόματα ο ΠΑΟΚ τιμωρείται. Ναι, επειδή τώρα να αμφισβητηθεί το ρήψη του αντικειμένου. Εμένα πέρα από αυτό μου φαίνεται κάτι, ένα εντελώς παράξενο πράγμα. Δηλαδή με τόσες κάμερες που υπάρχουν στο γήπεδο. Ναι. Από τα κανάλια, από τις ομάδες, από διάφορο συμπαθητό, πώς δεν υπάρχει ένα κοντινό πλάνο. Παράδειγμα στην υπόθεση του Ίβιτς, είδαμε. Εκεί πέρα, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει, παράδειγμα, κάτι που να αποδεικνύει ότι τον χτύπησε στο στόμα, με την έννοια ότι άμα το είχε ο Ολυμπιακός και τα μέσα εξ Αθηνών, θα το είχαν κάνει βούκινο. Θα το είχαν, όπως ας πούμε το Μυραλάς, το βγάλανε και την μπουνιά του Γκαρσία, του Ινσαουράλντε που την είχαν εκεί πέρα μέρες και την έδειχνε επαναλαμβανόμενη, έτσι χτύπαγε. Σε αυτή την περίπτωση δεν το κάνανε. Προφανώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλάνο. Δεν υπάρχει. Αν υπήρχε πλάνο, εννοείται θα το βλέπαμε. Όχι, δεν υπάρχει πλάνο που να δείχνει ότι χτύπησε στο χείλος. Ναι. Δηλαδή στο πρόσωπο. Έτσι, πλάνο φαίνεται ότι πάει προς τα πάνω του, μπορεί να το χτυπάει στον ώμο, μπορεί να το χτυπάει στην κουκούλα, δεν ξέρουμε πού τον χτυπάει. Μια υπόθεση. Πλέον θα βάλουμε και μια κάμερα να είναι στημένη μόνο στους προπονητές. Όχι, μα δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Έτσι πώς πάει το πράγμα. Ξέρεις πολύ καλά και ξέρουμε όλοι ότι στο γήπεδο υπάρχουν ένα σωρό κάμερες. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Όρεξη να έχεις να το. Θα μου πεις γιατί δεν το κάνει και ο ΠΑΟΚ να αποδείξει το αντίθετο. Ναι, αυτό λέω. Ναι, προφανώς και δεν. Οι κάμερες είναι στραμμένες, είναι της αστυνομίας οι κάμερες και είναι στραμμένες κυρίως στον κόσμο. Πέρα από τις αστυνομίες, αλλά αυτές ίσως μπορεί να μην μπορούν να βγουν προς τα έξω. Μπορούν. Έχουν άλλο ρόλο. Μπορούν. Αν το ζητήσει ο ΠΑΟΚ από τον εισαγγελέα αυτό να επιληφθεί για να το. Εντάξει, είναι περίπλοκο. Θέλω να σου πω, κάμερες ιδιωτικές όπως είναι τα κανάλια των ομάδων, άλλων που μπορεί να έχουν κάμερες. Δεν υπάρχει καμία κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Τσάω. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια. Νομική θα τραβήξει αυτό το ζήτημα, δηλαδή, και απόφαση να βγει και. Ναι, θα τα μάθω, θα γίνουμε πάλι το κλασικό expert σε όλα. Νομική, ήδη αρχίζουμε. Όχι, και εν τέλει να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να δικαιωθεί από την όλη υπόθεση, να μην υποστεί την αφαίρεση βαθμών και. Αυτό το ζήτημα θα το συζητάμε, θα γραφτεί στα νομικά χρονικά. Θα είναι σαν τις δίκες Νινεβέργης ένα πράγμα στη σύγχρονη ιστορία. Ναι, γιατί πρώτη φορά το αντιμετωπίζουμε. Πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε μια τέτοια συνθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δεν υπάρχει δεδικασμένο, όπως λέμε και στα νομικά πεπραγμένα. Αλλά αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε μέσα στον ρόλο του δικαστή, του υπερασπιστή, του δικηγόρου, του μάρτυρα. Και αντιλαμβανόμαστε πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Όχι πως δεν τα ξέραμε, και αυτά τα ξέραμε, καλά, ναι, τα παίζαμε στο δαχτυλάκι. Βλέπω εδώ να πηγαίνει σιγά σιγά κόσμο στα δικαστήρια, τώρα να αρχίσει να εκπαιδεύεται για να αντιληφθεί. Θα τα ξέρει όλα, θα γίνουμε μίστες της οικονομίας. Έχω φίλο εισαγγελέα και με είπε και παιδιά, η υπόθεση είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Και φυσικά εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα και τα όσα διαραίουν, δηλαδή θεωρώ ότι και οι ίδιες οι εταιρείες πρωτίστως, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια αντιδική εταιριών πλέον. Πάει Ολυμπιακός, ναι, πάει ΠΑΟΚ. Απλά δεν πηγαίνουν στα πολιτικά. Το έχουμε ξαναναλύσει το θέμα εδώ πέρα. Με έγκριτους, έχουμε δικό μας νομικό στην εκπομπή πέρα από ρεπόρτερ. Να βγει να μας τα πει με ονόματα και διευθύνσεις. Ναι, ναι. Απλά επειδή είναι ένας συνασπισμός εταιριών το συγκεκριμένο ζήτημα εδώ του ποδοσφαίρου, αποφασίσαν από κοινού. Επιτροπή Ανταγωνισμού και Διαφάνεια. Αποφασίσαν από κοινού να θεσπίσουν ένα δικό τους δικαιοδοτικό όργανο, το λεγόμενο αθλητικό δικαστήριο, και εκεί να επιλύουν τις υποθέσεις τους από το να τρέχουν, ας πούμε, στα ποινικά δικαστήρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θεωρώ ότι και οι ίδιες οι εταιρείες δεν θα βγάλουν προς τα έξω την επιρρασπιστική τους γραμμή, ούτως ώστε ο αντίπαλος να καταφέρει και να τη μελετήσει και να την αντικρούσει. Εγώ διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός είναι βέβαιος ότι θα φάει ο ΠΑΟΚ μείον 3. Ο ΠΑΟΚ είναι βέβαιος ότι το μάτς τη χειρότερη θα επαναληφθεί, ας πούμε. Αυτό είναι κλίμα. Ναι. Αυτό για να καταλάβουμε, αυτό είναι κλίμα που διοχετεύουν οι εταιρείες. Αλλά το τι και πώς θα αντικρούσουν ο καθένας τα επιχειρήματα του άλλου δεν πρόκειται να τα μάθουμε πριν τις δίκες. Ναι, προφανώς. Το κλίμα υπάρχει εδώ, το κλίμα υπάρχει στην Αθήνα, είναι τελείως διαφορετικό. Επειδή, εντάξει, έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερη προσέγγιση, γιατί έχουμε να κάνουμε με εταιρείες που έχουν από πίσω κόσμο όμως, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του ποδοσφαίρου, και όντως ο κόσμος μπορεί να ασκήσει πίεση που δεν θα έπρεπε βέβαια να επηρεάζει το δικαστήριο από τέτοιες καταστάσεις, αλλά συμβαίνει αυτό. Και όχι μόνο σε υποθέσεις αθλητικού περιεχομένου και σε άλλες. Και σου έχω λέει το ακραίο σενάριο να τρολάρει το δικαστήριο. Επανάληψη αγώνα, κανονικά τα εισιτήρια και παίρνει και ο Ολυμπιακός και 2.000 εισιτήρια για εκδρομή. Αυτό νομίζω πανηγυρίζει παοξίδες. Πραγματικά εκεί. Τους έχει τρολάρει όλους και λες πηγαίνετε, σφαχτείτε, κάντε τι θέλετε. Κανονικά έτσι δεν πρέπει να. Πάτε, βγάλετε μόνοι σας. Δεν πρέπει ούτε το κράτος να επεμβαίνει. Πηγαίνετε στην Καμπούλ, παίξτε με κόσμο και οι δυο στο γήπεδο 50-50 να τελειώνει. Δεν πρέπει το κράτος για μένα, α πούμε, και το έχω ξαναπεί. Το κράτος δεν πρέπει να κατανέμει πόρους σε διαδικασίες που αφορούν εταιρείες. Δηλαδή, άμα παίξουμε μπάλα τώρα, ας πούμε, λίμπερο με ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που είμαστε δύο εταιρείες. Ναι. Πρέπει να μπορούμε να πλακωθούμε για την ακροματικότητα, γιατί μας χωρίζουν, γιατί με απολύσαν από τον άλλο σταθμό και ότι έχω προηγούμενα. Θα πρέπει να έρθει, ας πούμε, η αστυνομία να έχει εκεί δυνάμεις. Είμαστε δύο εταιρείες, τελείωσε. Αυτό μην το ξεχνάμε. Δεν έχουμε άλλα κι άλλα. Θα είστε κανένα παιδάκι τώρα, λαϊκίζω, Λαϊκίσε, εγώ θα σε ψηφίσω. Καλά το πας. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Να κάνουμε, αλλά δεν πειράζει. Από την άλλη, εκπαιδευόμαστε και μαθαίνουμε πολλά περισσότερα πράγματα, γιατί εμείς του αθλητικού γινόμαστε πιο σοφοί μετά από αυτή την υπόθεση. Είμαστε γεννημένοι σοφότεροι. Και ευχαριστούμε τις αγαπημένες μας ομάδες και την αγαπημένη μας επικαιρότητα που προκύπτει. Όλα αυτά, 1 Μαρτίου, έχουν περάσει 2-3 μέρες, αλλά το θέμα είναι πάντα στην επικαιρότητα και θα είναι. Αύριο είναι η εκδίκαση, δηλαδή. Έτσι λέει, νομίζω θα τους καλέσει αύριο να πούνε, ξέρεις. Να δούμε τι έχετε να πείτε και θα ξεκινήσει από εκεί η ιστορία. Φαντάζομαι πως είναι, δεν ξέρω ούτε γιατρός είμαι ούτε δικηγόρος ή δικαστής. Έλα, γιατί δεν έλα τώρα, βρε. Τι με έφερες, θα μου πεις. Θες να βγεις να πάρεις τηλέφωνο έξω για να πεις ότι ξέρω. Ξέρω, ναι, θα σας τα εξηγήσω εγώ, ωραία. Θα σας τα πω εγώ μια χαρά. 1 του Μάρτη, ποιον έχουμε έτσι εδώ να μνημονεύσουμε, καμιά αθλητική προσωπικότητα. Και φαντάσου, ξεκινά να τρώνε μείον Ολυμπιακός, μείον ο ΠΑΟΚ, να γίνει και ένα τελικό κυπέλλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ σε καμιά πεζογέφυρα να σκοτωθούν, να φάει μείον και να πάρει πρωτάθλημα κάτι Παναθηναϊκός. Ο Ατρόμητος. Ναι, να φάει. Μπράγει κάτι. Που βγαίνανε και λέγανε στον Ολυμπιακό, λέει. Αφήσανε ω τον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, α πούμε, ότι διέρευσε και μια δυσαρέσκεια γιατί ο Ατρόμητος έπαιξε τόσο δυνατά. Και πανηγύριζε το χείο, όπως λέει. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Σε
αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μέχρι πόσα μείον υπάρχουν. Τον Ολυμπιακό σου και τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ήρεμα τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρει. Νομίζω και κλεισμένον θα είναι. Α, και κλεισμένον είναι αυτό. Αν έχει φάει την τιμωρία. Είχε φάει μια τιμωρία. Μα υποτίθεται ότι είναι στην έφεση τώρα. Και αν. Καλά, να σου είναι αλήθεια, δεν ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ. Μα τι γίνεται και με αυτό το μείον 3. Ναι, έχει φάει την τιμωρία και κλεισμένο το θηρόν. Έχει φάει και του μείον 3 Ολυμπιακού. Αλλά υπάρχει μια ένσταση. Έφεση τι είναι. Πότε θα εκδικαστεί αυτή. Θεωρητικά στα κοντά θα πει. Τι έχει εκδικαστεί, τι μα κρύβουνε, τι γίνεται. Κοιτά, η ΑΕΚ ζήτησε χθε, έκανε ένα αίτημα. Ναι, 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 καλά, και αυτό καταπληκτικό ήταν. Απ' τη μία, ναι. Να σου πω την άποψή μου, απ' τη μία έχει λογική κατά το μισό. Ναι. Ότι. Και έχει δίκιο, έχει τρεις υποθέσεις πόσες έχει τώρα ναι, που ναι. εκκρεμούνε. Ναι. Να βγει μια άκρη, μην είμαστε δηλαδή σήμερα νικήσαμε, αλλά δεν ξέρουμε τη βαθμολογία να περάσουν οποιουσδήποτε. Με αυτή τη λογική, σε κάθε υπόθεση που εκκρεμωδική θα πρέπει να σταματάνε τα πάντα. Απλά η ΑΕΚ λέει ότι έχουν μαζευτεί πόσες τρεις είναι τώρα στην ουσία. Και. Βέβαια, απ' την άλλη, τώρα και επειδή έχει κλατάρει και με 60 κιλά δεν μπορεί να πράξει, σου λέει, ας πάρουμε και την εκκοπή. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται κι αυτό. Αυτό σου λέω, μπορεί να έχω εγώ μια εταιρεία, να έχω 50 υποθέσεις από πίσω μου. Δηλαδή, τη σταματάω τη λειτουργία της εταιρείας μέχρι να δούμε τι γίνεται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πρώτη φορά. Γενικά, είναι πολλά πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εδώ θα δημιουργήσουμε δεδικασμένα. Κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-3 Εδώ θα συζητήσουμε όλα. Εντάξει, ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Σάμα τη. Αφού το πάμε ποδοσφαιρικά. Το δικαίωμα, το δικαίωμα. Και βγήκανε και οι ποινές για το Κορεόπολης, ε. Α, έχουμε και αυτό. Το τώρα πέρασε στα ψηλά τώρα. Στα πολύ ψηλά. Ναι. Πιο Κορεόπολης, μωρέ και τέτοια. Και τι προκύπτει από εκεί, κατάλαβες καμιά. Όλοι φταίνε. Πιο πολύ φταίνε. Ναι, ναι. Μόνο όμως για τα πλημελήματα. Για τα κακουργήματα είναι όλοι αθώοι. Ναι, άρα σαν... Στα πλημελήματα σχεδόν όλοι ένοχοι ήταν. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή πλημέλημα, ότι ο λίγο έγκυος. Ότι τρως καμιά. Ναι, τρως. 2-2,5 χρόνια αναστολή. Αναστολή. Ναι, τι σημαίνει όσον αφορά την εμπλοκή σου σε αγώνες στη μέρα. Ότι μπλέχτηκες, αλλά όχι πολύ λίγο στην ακρούλα, ας πούμε. Είδατε έτσι. Και ποιος θα έστησε αυτά τα παιχνίδια. Να καταλάβουμε. Εντάξει, κοίτα, έτυχε από τους 22 ένας μια φορά, ένα ένας από την άλλη, γι' αυτό πάει πλημέλημα. Έρχονται και στείνονται αυτά τα παιχνίδια από μόνα τους. Απλά, μάλλον πλημέλημα είναι ότι εσύ ξέρεις ότι από αυτό από μόνο θα στηθεί ή θα το ποντάρεις, ας πούμε. Α, ότι συμμετείχες όσον αφορά το ποντάρισμα και όχι ότι είχες την άμεση εμπλοκή, ότι ήσουν εσύ ο ηθήνων. Κοίτα, 3-4 ήταν σαν ηθήνοντες παράγοντες, αλλά τώρα και ποδοσφαιριστές και πρώην ποδοσφαιριστές και τέτοια ήταν. Πιο πολύ ότι στοιχημάτισαν, ας πούμε, όχι ότι το στήσανε. Και δεν μας είπαγε τίποτα. Ναι, αυτό δεν. Εν τω μεταξύ, όλοι καταγγέλουν και λένε και αυτό το ποδόσφαιρο, το έτσι, το αλλιώς, το. Αυτοί που τα στείλουν και δεν μας αφήνουν να δούμε ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον πλανήτη Γη που μπορεί να έχει πληροφορία. Σου λέω τώρα από αυτό το κύκλωμα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ερχόταν εσύ τώρα, είμαστε εδώ στο και λέμε, θέλουμε να βλέπουμε ένα αγνό ποδόσφαιρο, ένα τίμιο ποδόσφαιρο, ένα τέτοιο. Είμαστε όλη μέρα ηθικολόγοι. Και τελειώνει εκπομπή και έρχεται ένας από όλους αυτούς και μας λέει: μεγάλε, έχω αυτό είναι. Ναι, μια χαρά. Και κάλτσε τα μαγαζιά. Μια χαρά, πας και το παίζεις και πιο ποδόσφαιρο και πιο. Και βρίζεις αν δεν βγει κιόλας. Ναι, εννοείται. Μα αυτή είναι η ηθικολογία μας. Η ηθικολογία μας είναι μέχρι εκεί που δεν έχουμε άμεση εμπλοκή με τα πεπραγμένα και ταυτόχρονα δεν τίθεται θέμα οικονομικής απολαβής. Όταν μπαίνει ο παρά στη μέση, τα ξεχνάμε όλα. Ξεχνάμε και τις ομάδες μας. Ξεχνάμε και τα πάντα. Ναι, ένοχοι λέει. Για την υπόθεση των στημένων αγώνων του 2011 είναι ο Αχιλλέας Μπέος, ο Γιάννης ο Κομπότης, ο Γιώργος ο Τσακογιάννης. Κομπότης έπαιξε στοίχημα. Ποτέ. Αφού δεν έχει ποτέ, παίξει. Ποτέ, το έχει πει, το έχει πει. Ούτε για Τζόκερ που τον έστελνε η γυναίκα του. Γιώργος Μποροβίλος και Δημήτρης Μπάκος. Να κρίνονται λέει οριστικά ένοχοι. Όπως επίσης και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος και ο Κώστας Μεδρινός. Έγινε ο Αβραμάκος παίκτης που θα στήσει παιχνίδι. Εγώ κόβω το κεφάλι μου. Ο Αβραάμ δεν είναι επειδή έστησε, αλλά επειδή πόνταρε. Πόνταρε. Κάτι τέτοιο νομίζω. Ναι, όλοι είναι σε βαθμό πλημελήματος. Αρχικά λέει πριν την εκδίκαση ο εισαγγελέας ζήτησε να απαλλαγούν όλοι οι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της συμμετοχής σε παράνομο στοίχημα, κατ' εξακολούθηση και ηθική αυτουργία σε παράνομο στοίχημα. Φαντάζομαι ότι αυτή η κατηγορία οδηγούσε στο κακούργημα. Ναι. Γιατί αλλά, ήταν, δηλαδή, ναι. Αυτό δεν το κατάλαβα και πολύ βέβαια. Ποιο? Δηλαδή ότι ναι, μεν παίξαμε μια φορά, ακούσαμε και παίξαμε, αλλά εντάξει. Γενικά δεν ήταν ότι το κάναμε συνέχεια επαγγελματικά. Αυτό ναι, συνέχισε και εμένα. Αν το άκουσα, ήρθε ένας μου είπε μετά στο αυτή τι σημαίνει. Ότι ναι. Είμαι μέσα μέλος, δεν είμαι μέλος, απλά προέκυψε. Κάτι το οποίο λέει δεν έκανε δεκτό το δικαστήριο και αυτό σημαίνει ότι οι ένοχοι θα ξεπερνούσαν τους 30 που είχαν αρχικά υποδεχθεί από τον εισαγγελέα ως ένοχοι.
Τι λέει εδώ το, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα και μετά. Καλά τέτοια. Ένοχοι κρίθηκαν οι Αχιλλέας Μπέος για δωροδοκία, δωροληψία και αλλίωση αποτελέσματος αγώνα στα παιχνίδια Αστέρας Ολυμπιακός Βόλου στις 12 Τρίτου του 2011, Πασεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου 27 Δευτέρου του 2011 και συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα κατά εξακολούθηση. Ο Γιώργος Τσακογιάννης για διεξαγωγή παρανόμου στοιχήματος κατά εξακολούθηση για συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παρένθεση ξέπλυμα, για δωροδοκία, δωροληψία κατά συρροή, για παράνομη οπλοκατοχή και για απόπειρα εκβίασης. Ο Γιάννης Οκομπότης για δωροδοκία με σκοπό την αλλίωση αποτελέσματος στον αγώνα Ηλιούπολης Λεβαδιακού 2-4 το 2010-2011. Αυτό ήταν ένα που ήταν 2-0 και το γύρισε ο Λεβαδιακός 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Κάτι τέτοιο πρέπει να έχει γίνει. Μια τεράστια ανατροπάρα. Ο Γιώργος Μποροβίλος και ο Δημήτρης Μπάκος για δωροδοκία με σκοπό την αλλίωση αποτελέσματος στους αγώνες Πανσεραϊκός Αστέρας. Πάλι Πανσεραϊκό ρε παιδί. Αστέρας Καβάλα Αστέρας Αστέρας Ολυμπιακός Βόλου. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος για συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα κατ' εξακολούθηση. Ο Κώστας Μεδρινός για συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα κατ' εξακολούθηση. Ο Νίκος Παντέλης για δωροδοκία δωροληψία στους αγώνες Εθνικός Αστέρας Ηλιούπολη και Ηλιούπολη Εθνικός για τη συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο Άγγελος Τραυλός, μάνατζερ πολλών παιχτών για συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα κατά εξακολούθηση. Γιάννης Παπαδόπουλος για συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα κατά εξακολούθηση. Και Μιχάλης Νικολόπουλος για δωροδοκία δωροληψία στους αγώνες Ηλιούπολη Λεβαδιακός, Ηλιούπολη Εθνικός και συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα. Αθώοι κρίθηκαν ο Μιχάλης Κουντούρης για την κατηγορία της παράβασης του αθλητικού νόμου, Ηρακλής Νύκταρης, Αλέκος Βοσνιάδης και Νίκος Μπυρούνιας. Χαμός. Χαμός γίνεται, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι κανένας από όλους αυτούς δεν θα έχει την... δεν θα ακολουθήσει την οδό προς... Ο Αχιλλέας Μπέος νομίζω έχει, έχει φυλακιστεί με κάποιους μήνες. Στο παρελθόν πρέπει να έχει μπει μέσα φυλακή, δεν κάνω λάθος. Έχει μπλέξει με τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα εντάξει, απαλλάσσεται το τουλάχιστον. Είναι δυνατόν ένας δήμαρχος να διασύρεται έτσι στη λάσπη. Τώρα έχει απαλλαχτεί από το κάκο και νομίζω ότι εντάξει, τι να την γλιτώσαν όλοι. Μια χαρά. Συνεχίζουμε. 7:01 πρώτο λεπτό. Θα πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό με μια έτσι ευχάριστη νότα που είχαμε μέσα από τη, μια άλλη δίκη. Ναι. Έχουμε τις δίκες ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Έκανες εσύ την παρεμβολή, λες, να βάλουμε και λίγο Κοριόπολης έτσι λίγο, στη μέση. Αφού είναι όλα, ρε ναι, παιδί. Πώς πας στην ταβέρνα, βάλε και ένα Κοριόπολη στη μέση έτσι λίγο να τσιμπάμε. Ναι, είναι όλα σχετικά όμως. Δηλαδή θα πάρεις ψάρι και φέτα, θα πάρεις μπριζόλα, σουτζουκάκια και φέτα, ας πούμε. Όλα πηγαίνουν μαζί. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε μπει για τα καλά στο πίτσι, έχουμε ξεκινήσει φορτσάτι. Αλλά ξεκινήσαμε το 6 και ένα πρώτο λεπτό. Έτσι, συντροφιά μας από σήμερα σε αυτή τη δεύτερη μας ώρα. Οι σημαίες ψωμιάδι, όπως πράττουνε κάθε φορά, τα πλησιάζει 25η, 28η. Οι σημαίες ψωμιάδι που στέλνουν και φέρουν προπονητές όταν λέμε, κυρίως τον Οκτώβριο, αυτό που έχουμε το checkpoint για την παρέλαση. Α, ναι, ναι, ναι. Πέρυσι, σημαία από το ψωμιάδι και πας να παραλάβεις και την απόλυσή σου. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί καταθέτετε το λαϊκικό σας οβολό και συνδράμετε μαζί μας στην καθημερινή ενημέρωση. Στην καθημερινή μάχη για την ενημέρωση. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μας το κλείσε. Καλημέρα. Έλα, Batman. Καλώς το να. Καλημέρα. Τι έγινε. Τι να γίνει, με πήρε ο ύπνος. Αχ, εντάξει. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ χθες. Από τι ώρα κοιμάσαι. Αργά κοιμήθηκα. Αλλά δεν πήρες χαμπάρι τον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν τσιμπούτα. Τι έκανες. Έκυσε όλα, θες να τα ξέρεις. Εγώ θα μας πει τι έκανες. Έπινε. Έπινες, αυτό θέλω να μάθω. Τι ζωάρα έκανες. Ναι. Και ξύπνησες λίγο βαρύς τώρα, εδώ σ' ακούω. Τι αχ. Βαρύς, τσιμέντο. Τι έγινε ο ΠΑΟΚ. Ένα τρία, πέρασε. Αέρας. Φωτιά και σίδερο η εμφάνιση. Ναι, ναι. Άρχισε, πήρε τηλέφωνο. Ποιος.
Όχι, σήμερα Πασχάλης μάλλον ακούει τον άλλο σταθμό. Δεν ασχολείται και με άλλες ομάδες ο Πασχάλης. Ναι, σωστό και αυτό. Σήμερα το πήγαμε στα δικαστικά, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι εξαφανίστηκε. Κάθε μέρα βγαίνει ρε, εσύ ο Πασχάλης. Να γλιτώσουμε από αυτή τη μαγάρα. Ναι. Όχι, ρε, όχι, ρε. Με Πασχάλη ξεκινάει η εκπομπή και τελειώνει με Πασχάλη. Ποιο λέει εκεί τον. Σήμερα έχω Γιάννη Λονταρίδη εδώ, εντεταλμένο πράκτορα ΕΠΟ. Πράκτορα ΕΠΟ. Καλημέρα και στο Γιάννη. Φιλιά, φιλιά, άντε. Περίμενε. Αμά πια, λύσε ξανά. Καλημέρα και στο Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ επίση. Καλημέρα. Γιάννη, πού είναι. Μια φορά να έρθω στην εκπομπή και να μην ψάχνουν κάποια Έλενα. Μάλλον και αυτή θα ξενύχτησε χθες το βράδυ και δεν θα μας ακούει. Ναι, Μπάτμαν, είμαι και συναγωμένος. Κοιμήθηκα με ανοιχτό το παράθυρο. Τι ανοιχτό το παράθυρο, μείον βαθμούς έχει ανοιχτό το παράθυρο, τρελώσε. Το τζάκι είναι αναμένο, φούρνος ήταν εδώ. Φούρνος, και την πατήσαμε τώρα. Και την πάτησε άσχημα, θέλει βήξη τώρα. Ποιες λίγο κρασάκι, να επανέλθεις. Πεινάω τώρα, σαν λίγο. Φιλιά, καλή σου μέρα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλημέρα στον ακροατή, αν μας περίμενε. Ο δασκολόγης είναι φουτώρας, γιος φουτώρας, φερμά. Ορίστε. Μια παρέμβαση ήταν. Από το υπερπέρα. Το υπερπέρα, ναι, δεν κατάλαβα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μπορεί να δώσει τίποτα νούμερα στο Τζόκερ, ξέρω. Τα χάσαμε, ξέρω. Όχι, μπορεί, ας μας ξαναπάρει. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. Ναι, μέσα σε όλα τα άλλα. Χθες είχαμε και αγώνα κυπέλλου. Είδες, κανείς να ασχολείται με το ότι ναι. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα άνετα. Ναι, δεν μας απασχολεί. Ήταν μια αεράτη εμφάνιση. Αεράτη. Δεν μας απασχολεί, οπότε μας απασχολεί το άλλο, το δύσκολο. Ναι, αν είχαμε κανένα αρνητικό τέτοιο, τώρα θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια και τέτοια. Αλλά όχι. Εύκολα 1-3. Πήρε ουσιαστικά το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ανατραπεί αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να κερδίσει ο Πανιόνιος με 3 γκολ διαφορά. 0-3. Να πετύχει. 1-4. Ναι, να πετύχει 3 γκολ παραπάνω από τον. Ξεκινάμε με 3 γκολ να πετύχει στην Τούμπα και μετά αναλόγως να αυξάνεται. 1-3 ο δικέφαλος του Βορρά. Πάρα πολύ άνετα. Έχοντας ήδη ουσιαστικά σφραγίσει την επικράτησή του. Μόλις το 34 με τα τέρματα των Μαουρίτσο και Πριόβιτς, 24 και 34. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε ο Μπίσεσβα στο 65. Μείωσε ο Μπαϊράμι στο 69. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον βλέπει το τι θα συμβεί σήμερα. Να ρωτήσω, ένα φιλαράκι μου το είχε παίξει γκολ-γκολ. Ναι. Και βλέπει, Δημήτρη. Και ήταν αγανακτισμένος. Ναι, γιατί. Γιατί πρέπει να χάσει, λέει, κανένα 2-3 ευκαιρίες για να δοκάρει ο Πανιόνιος. Είχε ο Πανιόνιος κάτι. Όχι, ναι, δεν τον έκανε. Καλές ευκαιρίες. Για το στοίχημα, για τον γκολ-γκολ. Α πούμε, και ένα 12, δεν τον πείραζε. Ήθελε ένα γκολ του Πανιονίου. Ναι, ναι. Και είχε ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο και είχε κανένα δυο πολύ καλά σουτ που πέρασανε. Ναι, εντάξει, εν τέλει έβαλε τον γκολ. Ναι, ο Πάκ θα μπορούσε να βάλει και ακόμη ένα γκολ. Φυσιολογικό και δίκαιο το αποτέλεσμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να. Τι γίνεται. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Μπαμπίνο, χθες παίξε ένα καθολικό ποδόσφαιρο σε κατά διαστήματα. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Η κατοχή στο πρώτο ημίχρονο έφτασε στο μισάρο 82-18. Αυτή. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί πουθενά αυτό ποτέ. Και εντάξει, έπαιζε με κάποιες ελίξεις Πανιόνιος. Ναι, αρκετές. Αλλά και εμείς παίζαμε, ρε φίλε, με ελίψεις. Rotation έκανε περισσότερο, εντάξει, δεν είχε ότι τραυματίες. Εμένα αυτό που με ευχαρίστησε πολύ ήταν ότι η ομάδα δεν αποπροσανατολίστηκε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που δεν έγινε. Μα θα σας πω τώρα εδώ την άποψή μου. Ήτανε κόλπο αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό για να πάει ξεκούραστος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τα κανόνισε όλα αυτά. Να μην γίνει το μάτς. Γιατί είχε μεγαλύτερη σημασία στο κύπελλο από ότι στο πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα θα γίνει σε κάποια φάση. Σου λέει, πάμε να πάρουμε αέρα το κύπελλο τώρα εδώ, να φορτώσουμε με άγχος την ΑΕΚ που παίζει σήμερα με τη Λάρισα και δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στο ΑΕΛΕΦΣ. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα με τη Λάρισα. Φιλέ, η ΑΕΚ είναι πολύ κουρασμένη. Υπάρχει κίνδυνος, βλέπω τους παίκτες και για μυϊκούς τραυματισμούς που βγάζουν σχετικά εύκολα. Και αν είναι κανένα 0-0 το αποτέλεσμα, σημαίνει ότι στο δεύτερο παιχνίδι θα πρέπει και αυτή να μην κάνει ιδιαίτερο ρωτήσεις και να τα δώσει όλα. Να περάσει. Ναι, να καταβάλει προσπάθεια. Συν του να ότι... καταβάλει προσπάθεια. Ενώ με εμάς αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει το παιχνίδι. Έτσι, δεν υπάρχει θέμα πρόκληση για τον ΠΑΟΚ. Και ταυτόχρονα την Κυριακή έχει και τον Πανιόνιο η ΑΕΚ υποδέχεται στο γήπεδό της. Έχει τον Πανιόνιο. Σίγουρα είναι δύσκολο και το προγραμματιστά. Μπορεί να έχει πιο εύκολα φαινομενικά παιχνίδια, αλλά. Δύσκολο να βγάλεις τέτοιο σερί αγώνο με 15-16 τέτοιες πάντες.
Δεν βγαίνει. Ναι. Δηλαδή, εγώ το κατάλαβα μετά το παιχνίδι, όχι πριν το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, κατηρία του παιχνίδι με τον Ατρόμητο, που από την ώρα που έφαγε τον γκολ. Ναι. Κυριολεκτικά κατέρευσε. Ναι, τη άσκησε και καλή πίεση ο Ατρόμητος. Την πίεσε πολύ ψηλά την ΑΕΚ και δεν μπορούσε να. Έχασε και το Σιμόη η ΑΕΚ που ήταν κομβικό. Είναι από τους καλύτερους τους παίκτες φέτος. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης. Μπορεί και όλα, ναι. Κατέρευσε όλο το κέντρο εκεί, έβαλε τον άλλο, ποιος ήταν αυτός που πήραν τώρα μεταγραφή. Ο Μωράν, ο οποίος θα έπρεπε να αποβληθεί, έτσι με καθαρή κόκκινη κάρτα. Ούτε καν δεύτερη κίτρινη. Είναι ναι. Καθαρή κόκκινη κάρτα. Και είχε γενικότερα θέματα. Επίσης, χθες βγήκε Μπάμπιο για τη φάση του Μυραλάς σε την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι, ότι η ΑΕΚ δεν έκανε καταγγελία για τον Μυραλάς γιατί δεν ήθελε ο Μπάρκ. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Ισχύει. Αυτά να πάνε να τα πούν πουθενά αλλού. Τι εννοείς? Γιατί αν έκανε καταγγελία για τον Μυραλάς η ΑΕΚ δεν θα έπαιζε τον τέρμι με τον Πάγο Μυραλάς. Θα ήταν σίγουρο δεν θα έπαιζε. Μάλιστα. Όχι ότι, παίζει κάνει καμιά διαφορά στον Ολυμπιακό αυτή. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν έπαιξε ο Μυραλάς. Κανείς δεν έπαιξε στον τέρμι. Αυτό ισχύει. Όλοι μοιράζουν ξεκουραστεί. Να σε καλά, σε φιλούμε. Όπως καταλαβαίνεις, πάντως όλοι θέλουν προτάσματα στα χαρτιά, έτσι. Και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα καλά τα είπε ο Πανόπουλος, να τα παίξουμε στην πυρίμπα και στο πόκερ, αφού όλοι θέλουν προτάσματα. Πανόπουλος μια χαρά τα είπε στα χαρτιά. Καλή σου μέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ο Δοσκολόκης είναι που τώρα ζω. Ανάγια. Ναι, θέλαμε τελικά να ακούσουμε τι μας είπε. Ναι, κακώς. Πιπέρι στο στόμα πρωί. Αν είναι δυνατό το λόγο, επειδή τέτοια πράγματα. Όχι, σε παρακαλώ. Μάλλον πρώτη φορά μας άκουσε ο συγκεκριμένος φίλος. Για αυτό. Τώρα, άμα ξύπνησε τέτοια ώρα για να πει αυτό έτσι. Εντάξει. Άστο, τέλος πάντων. Εμείς προχωράμε. Εμείς συνεχίζουμε. Ακάθεκτη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με τη σταθμάρα μας με το λόγο επειδή. Κυπελάκι χθες για τον ΠΑΟΚ, πάρα πολύ άνετη εμφάνιση, πολύ καλή επικράτηση άνετη, πολύ καλή εμφάνιση τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, εκεί που εδραίωσε και την κυριαρχία του Δικέφαλος του Βόρα, περνάει στην επόμενη φάση, είναι ο τελικός του κυπέλου και πλέον περιμένει το τι θα κάνει η ΑΕΚ με την Λάρισα σήμερα σε 7.30 στο ALFC Arena. Το πρώτο παιχνίδι, οι επαναληπτικοί μετά πηγαίνουν, άστα να πάνε, θα ξεχάσουμε ότι υπήρχε κύπελο. 18 Τετάρτου, 17-18 κάπου εκεί. Είναι επαναληπτική. Η επαναληπτική θα περάσει και το Πάσχα και μετά θα δώσουμε παιχνίδια. Α, γιατί το σώμα. Αυτό δεν το έχω καταλάβει, Μήπως έχει καμιά εμβόλυμη, όχι δεν έχει καμιά εμβόλυμη. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, μήπως... Θεωρητικά όλα φέτος θα έπρεπε να τελειώνει νωρίς, αλλά δεν έχει και play-off βέβαια. Ναι, δεν έχει και play-off γιατί έχουμε και την προετοιμασία των ομάδων για το Μουντιάλ. Ναι. Γι' αυτό και τελειώνει. Το πρωτάθλημα τελειώνει 6 του Μαΐου μαζί με τον τελικό του κυπέλου 12 και μετά. End of story. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τα δικαστήρια. Θα έχουμε... Α, καλά, ναι. Αντί για play-off φέτος, θα έχουμε δικαστήρια off. Κανονικά. Εκεί, γιατί μάλλον εκεί θα παιχτεί το πρωτάθλημα, έτσι όπως όλα δείχνουν. Ναι. Να έχουμε, να ασχολούμαστε. Ας βάλουν τουλάχιστον, αφού ναι. Θέλουν τόσο πολύ να το πάνε στην δικαστική οδό, τουλάχιστον να βάλουν κάμερες μέσα να παρακολουθούν. Εκεί να δεις ακροματικότητα. Τα πουλήσεις και είναι... Να έχει εισιτήρια, να έχει φιλοξενούμενους και γηπεδούχους. Βάλτε δικαστήριο στην Τούμπα. Δύο δικαστήρια. Ναι. Ένα στην Τούμπα και ένα στο Καραϊσκάκι. Ναι, και ένα ανάλογο στις υποθέσεις. Να γίνεται η αρχική, ξέρω εγώ, στην έδρα αυτού που τη διεκδικεί και η έφεση στο φιλοξενούμενο. Είναι επαναληπτικό η έφεση. Και να έχει κόσμο από πάνω και να φωνάζει και συνθήματα και αυτό. Τέτοιο δικαστή, ξέρω εγώ, παίξει καλά τον Μπάου και τέτοια. Να αποκτήσουμε ενδιαφέρον και να τονωθεί μάλιστα και το ενδιαφέρον για τα τηλεοπτικά κανάλια που γκρινιάζουν και λένε ότι δεν έχουμε ακροματικότητα, το προϊόν δεν είναι ελκυστικό. Άρα θα σας μειώσουμε τα μπάτζετ, το ένα, το άλλο. Εμείς εγώ ελκυστικότατα το βρίσκω. Αλλά, εντάξει, μα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Από όλα έχει. Από όλες τις πλευρές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Παπίο, τι μου θύμισες τώρα, ρε φίλε. Τι μου θύμισες αυτό με τις κάμερες στις δικαστικές αίθουσες. Τι σου θύμισα, το ειδικό δικαστήριο το 1989. Μπράβο ρε Μπάμπη, μπράβο. Μπράβο, που ήταν όλοι καθυλωμένοι στην τηλεόραση να βλέπουν τη δίκη. Βεβαίως. Είδα live την κατέρευση του Κουτσόγιωργα. Όλοι τη θυμόμαστε, έτσι.
Έτσι. Ναι, τώρα θα βλέπουμε live την κατέρευση του Θεοδωρίδη και του Καραπαπά. Εντάξει. Ο καθένας θα έχει κάτι να περιμένει. Άρα βάλτε κάμερες μέσα στο δικαστήριο. Να το λαμβάνουμε στα site, ρε φίλε. Παίρνουμε σε ένα live από το κινητό μας και τα βλέπουμε όλα κατευθείαν. Να δει λίγο ο κόσμος μπαλίτσα, επιτέλους. Αφήστε τα. Μέσα στις τέσσερις γραμμές τι να την κάνεις. Βάλε ρε εκεί στην κάμερα. Να είσαι καλά, φιλιά. Τσαου, τσαου, τσαου. Έχουν καταργηθεί αυτά. Είναι τα παλιά τα χρόνια. Είχαμε τηλεοπτική μετάδοση των ειδικών. Τώρα όχι, εδώ και πάρα πολλά. Θα σου θυμίσει την υπόθεση ο Τζέι Σίμπσον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να μεταδεδόταν καθημερινά για ένα-δύο χρόνια. Σαν reality, σαν reality. Ναι, παλιά μπαίνανε οι κάμερες κανονικά και σε κακουργήματα, σε τέτοια. Τώρα απαγορεύεται. Θα πρέπει να δώσει εκεί. Κρίμα, αυτό θα δίνει άλλη ζωντάνια και ενδιαφέρουσα πρωτάθλημα. Αλλάζομαι. Μετά δεν θα παίζαμε καν. Μετά θα έβλεπε, α πούμε, ότι ξέρω εγώ, χτυπάει Λικουρέζο ο ΠΑΟΚ. Ξέρεις, με τα γραφεία αεροδρομίου. Ναι, και υποδοχές και έτσι. Έλα στην ΠΑΟΚ. Ο Κούγια μόνιμα Champions League. Καλά, ναι, έχει και Κούγια βέβαια από την άλλη. Ο Κούγια, λες να τα κάνει όλα. Θα το έπαιρνε το Champions League. Τατουάζ. Αστέρια στο σακάκι, μάλλον. Στο πόσες δίκες έχω πάρει εγώ. Όταν πάρει τον double είναι να πάρει και την αρχή δίκη και την έφεση. Με το ίδιο χωρίς να αλλάξει. Ναι, σωστά. Να πάρει και τις. Χωρίς μειώσεις, ας πούμε. Τις δύο δίκες. Θωμαίδης εκεί, πανηγύρια, εντάξει. Ναι, ο Καθήλ είναι αρμόδιος. Δίκη της Δευτέρας υπάρχει από το 1988, αν δεν κάνω λάθος, 89. Τι νόμιζες. 88 δεν υπήρχε καν ΕΡΤΡΙΑ, τι λέω. Αλλά με το που τέλος πάντων θεσπίστηκε η ΕΡΤΡΙΑ, κάπου εκεί το 88, ξεκίνησε και η Δίκη της Δευτέρας. Η μακροβιότερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Και νομίζω ότι έτσι όμως έχει. Τώρα έχει ενδιαφέρον για τους Ολυμπιακούς. Σχετικό, γιατί δεν πολύ ασχολείται ο κόσμος του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Εννοώ με την υπόθεση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα κλπ. Γιατί δεν ασχολείται, γιατί το λες αυτό. Απλά έχουν το ενδιαφέρον με την έννοια ότι να δούμε ποιος θα πάρει, ποιος δεν θα πάρει πρωτάθλημα, αν θα η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Γιατί νομίζω ότι το θεωρούν ξεγραμμένο λίγο πολύ. Λες ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεγράψει το πρωτάθλημα, αλλά. Όχι, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός σαν ομάδα δεν ξέρω. Ναι. Αλλά οι οπαδοί και αυτά βλέπουν ότι η ομάδα δεν σέρνεται, ότι δεν τραβάει, δεν ασχολούνται. Δηλαδή πιο πολύ στο εξωγηπαιδικό, ας πούμε. Θέλουν μάλλον. Τους ενδιαφέρει. Άρα επιλέγει ο Ολυμπιακός αντίπαλο ή πρωταθλητή, θες να πεις κατά κάποιο τρόπο. Περίπου, ναι, αν μπορείς να το πεις έτσι. Έχω αυτή την εντύπωση. Καλά, μα φάνε όλοι μείον. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει μείον. Και ο Ολυμπιακός έχει να φάει μείον. Δεν φάει, Και ποιος ξέρει, μπορεί να φάει και στη συνέχεια. Δεν ξέρεις. Το έχουμε ακόμα από το πρωτάθλημα, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ή μάλλον να λέμε το δικαστήριο έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και άμα φάνε όλοι μείον, πιστεύω θα ανάψει το κλίμα και στην Ελλάδα. Και αντί να λέμε στο τέλος θα κάνουμε ταμείο, θα λέμε στο τέλος θα κάνουμε εφετείο. Ταμείον. Έτσι, καλημέρα στην γραμμούλα. Καλώ τον. Έρευνα δεν ακούω. Έρευνα να μας φάγανε εδώ με τα δικαστικά. Θα κάνουμε δικαστική έρευνα. Νικολούλη θα σας φέρουμε εδώ, τα πάντα. Πόσα δικαστήρια θα γυμνάσαμε και αυτό λέμε, αυτό λέμε. Η πρότασή μας είναι να γίνονται δικαστήρια κατέρωθεν. Να έχει ένα πρωτάθλημα το κανονικό. Το ενδιάμεσο θα γίνει κανένα δικαστήριο. Δικαστήριο στο Βόλο. Ας πηγαίνουμε στο Βόλο να κάνουμε. Άρα η τελική θα είναι. Τελική εκεί. Η εφέσιμη θα γίνει στο Βόλο. Ναι, κάπου. Το εφετείο. Ναι, εκεί. Όχι, θα βάλουμε ένα δικαστήριο στην Τούμπα και ένα στο Καραϊσκάκι και στο Βόλο θα είναι τα ουδέτερα γεγονότα. Η εφέση για το κύπελο θα είναι εκεί. Από αύριο ξεκινάμε, μπαίνουμε στην. Ρίχνονται οι ομάδες στη μάχη τη δικαστική από αύριο με όλα τα όπλα στη φαρέτρα. Το πρωτάθλημα και ξεκινάνε τα δικαστήρια δηλαδή. Όχι, από αύριο ξεκινάμε και τώρα δεν ξέρουμε. Ναι, και πρέπει να σταματήσει το πρωτάθλημα μέχρι να διελευκανιστεί η υπόθεση. Ναι, δηλαδή να σταματήσει το πρωτάθλημα για καμιά 15 χρόνια, ας πούμε. Κάπως έτσι. Με αυτή τη λογική. Έγινε, σε φιλούμε. Τσαό, 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 τσαό. Από αύριο, ναι, αυτό θα έχουμε. Ρίχνονται στη μάχη και ούτω καθεξής. 2-31-0-27 και 3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τη σταθμάρα μας, με την δικαστική εκπομπή σήμερα του Λόγω Επειδή και όχι μόνο. Είναι τόσο άμεση η επικαιρότητα που δεν μας αφήνει να ούτε έρευνες ούτε τίποτα, ούτε καθαρά. Δεν μπορούμε να. Μπλέκουμε την ακρίβεια. Ναι, το στενάχωρο για μένα είναι ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε αγωνιστικά. Να δούμε τι έγινε μέσα, μπαλίτσα αυτό, ποιος έκανε την τρίπλα, ποιος έκανε την κρυμάτσα. Όλα αυτά τα ωραία που μας αρέσουν και παρακολουθούμε ποδόσφαιρο και ασχολούμαστε με άλλα. Εμείς πήραμε δικηγόρο με δεσποτικό στυλ στην άμυνα. Ηγέτη στο κέντρο στα χάφη. Από το εξωτερικό να φέρε έναν Άγγλο δικηγόρο με τα γουνάκια του. Ξέρεις και με τις περούκες. Φέρε Ρεϊβέντ, το Ζαγκράγια, δεν έχεις φέρει να πούμε. Ξέρω εγώ. Βέλγο, αυτό που είναι. Φέρε κάποιο από τις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες. Ναι, αυτό είναι για να χτυπήσει ευρωπαϊκή πορεία. Θα κάνουμε μεγάλο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τον. Φέρε έναν Άγγλο δικηγόρο να βάλει μπροστά την Αμάλα Λαμουντίν, την επιφανή γνωστή δικηγόρο
την Ιφίλιο, ας πούμε, να παραμυθιαστούν όλοι να τα βλαστούν και από πίσω να έρχονται τα δύο κοράκια να σου κάνουν τη δουλίτσα. Έτσι γίνονται αυτά. Να γκρεμίσουμε, να γκρεμίσουμε εδώ τα δικαστήρια, να τα γκρεμίσουμε όλα. Μπράβο. Μπράβο, λοιπόν, να βγει και ο. Πες τον άντε, η εθνική μας Νικολούλη στο αθλητικό ρεπορτάζ ο Θωμαίδης. Έτσι, έτσι. Ο άνθρωπος, όπως λες, έχει την παλιότερη εκπομπή. Τον είδαν και τον μιμήθηκαν διάφοροι. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Θωμαίδης πέρασε έξω από τις νομικές σχολές και δεν ήξερε ότι καν περνούσε απ' έξω. Αλλά έχει γίνει επιφανής νομικός. Μόνο ο Τσαλτίδης του παραβγαίνει. από εκεί προφανώς παραδειγματίστηκε και ο Αρναούτογλου, ο οποίος πήγε σε δύο σεμινάρια τον καιρό, ας πούμε, και εκεί που δεν είχε τι να κάνει, είναι ο εθνικός μας αυτός τώρα. Μετεωρολόγος. Μετεωρολόγος, μπράβο, μπράβο λοιπόν. Χωρίς να έχει περάσει ούτε έξω από τη φυσικομαθηματική. Αυτά είναι σημεία των καιρών και της ελληνικής κοινωνίας. Καλά, και εγώ πέρασα έξω από το γήπεδο και βγαίνω εδώ και λέω για μπάλα. Και αυτό μπορείς να το πεις. Το γήπεδο, φίλε μου, είναι μια κοινωνική διάσταση της καθημερινότητάς μας. Σωστό, σωστό. Λογικά μπορούμε όλοι να περάσουμε και να αυτοχρηστούμε. Πρόεδρε, πέρασα έξω από το μαγαζί, από κέντρο διασκεδάσεως και τώρα το παίζω τραγουδιστής. Που δεν έχω ιδέα από αυτά. Ναι, όμως επειδή το φέρνεις πολύ ωραία, όπως πάντα, γιατί το μυαλό σου δουλεύει, ακόμη και σε ώρες που άλλων δεν δουλεύει, εσύ δεν αυτοχρήστηκες μέγα σαϊδός. Έτσι, αυτοσαρκάζεσαι, προσπαθείς, σεμνά και ταπεινά, με τον κόσμο σου κτλ. Θα αρχίσεις όμως, αφού όλοι οι άλλοι, γιατί όχι εγώ, δεν κατάλαβα. Να το κάνεις, μαζί σου, από σήμερα, ναι. Να κλείσουμε ένα στάδιο και να κάνουμε μια συναυλία. Εθνικός. Κι ας είναι μέσα 500 άνθρωποι, δεν πειράζει. Κάνες θα είναι συναυλίες σε στάδιο, όπως και να έχει. Τι πάει αλλιώς το αυτή. Ακριβώς, λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Τώρα που δυστυχώς, για όλους εμάς, δυστυχώς, έφυγε και ο Πανούσης. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός άνθρωπος να τα σχολιάζει το ιδιότυπο στυλ. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε και εμείς, ας πούμε. Να μην φεύγουν αυτά, να μην τα αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένα. Προέχει το δικαστικό ρεπορτάζ όμως. Θα πάω να κάνω μια βόλτα και εγώ τώρα που θα τελειώσει. Α, ναι, όταν πηγαίνουμε με το Γιάννη σπίτι, με περνάει έξω από το δικαστικό μέγαρο. Κάτι ξέρει, ναι, τόσο το καιρό. Θες να σας αφήσω σήμερα. Άσε με απ' έξω, να κάτσω, να πάρω ακουράκι. Το απ' έξω δεν λέει τίποτα. Σας προτείνω, ναι, σας προτρέπω, ναι, να μπαίνετε μέσα, διότι ξοδεύοντας 2 ώρες εκεί, τουλάχιστον έχει την υπόλοιπη μέρα σου με χαμόγελο. Α, ισχύει. Καλά, είναι, θέλω να το κάνω πολλές φορές αυτό και δεν το κάνω. Εντάξει, είμαι χασομέρης. τόσο. Θέλω να πηγαίνω σε δίκες έτσι αυτές, κάτι πλημελήματα, κάτι τέτοια που είναι για χωράφια, για παραβίαση σηματοπλέγματος, κάτι τέτοια κορυφές. Είστε σε λάθος αρμοδιότητα και σε λάθος δικαιοδοσία. Δεν είναι εκεί αυτά που λες. Είναι, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, ναι, προφανώς. Άστο αυτό, να προτιμάς τα βαριά κακουργήματα. Εκεί είναι βαρύ, τέλος πάντων, καλά. Και εκεί, τέλος. Να προτιμάς τα βαριά κακουργήματα που δεν έχουν βέβαια παρεκτάσεις σε ανηλικότητες και τέτοια. Ναι, ναι. Τα άλλα. Λοιπόν, θα μου κλείσεις θέση και θα πάμε. Αν τα καταφέρω κάποια στιγμή, ναι, θα σου κλείσω θέση και θα πάμε. Μέχρι τότε όμως, έτσι, αφήστε τα θέματα του Θωμαίδη να ασχολείται ο Θωμαίδη. Εσείς κάντε την ωραία εκπομπή που κάνετε κάθε μέρα με αντεκκλήσεις βαστά, όπως είπε και ο προηγούμενος, με θέματα που είναι οι έρευνες. Ναι, ναι, μα τι τώρα. Σήμερα τις αφήσαμε πολύ στη μοίρα τους. Ναι, αυτό. Εντάξει. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Περίμενε, γραμμή, περίμενε. Χαιρόμαστε. Άκουσα όλα τα πάντα, αλλά δεν άκουσα το εξής βασικό. Ότι τώρα πλέον μέσω ελληνικού ποδοσφαίρου μαθαίνουμε και για τη φυσική. Ναι, εννοείται. Καλά, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Δηλαδή εγώ έμαθα προχθές από ένα ραδιόφωνο εδώ της πόλης, όταν φεύγει το χαρτί από τα 25 μέτρα, πόσο γίνεται η μάζα του, με τι ταχύτητα προσγειώνεται και πόσο είναι, πόσα κιλά μένει. Δηλαδή, άρα πόσα κιλά τον χτύπησε. Μα είπαμε προχθές ότι θα μπει σε πανελλαδικές θέμα. Διαβάσαμε θέμα για πανελλαδικές. Το είπαμε εδώ από το λόγο επειδή. 270 γραμμάρια βγάλανε οι ειδικοί που τους έβγαλε στον αέρα το συγκεκριμένο ραδιόφωνο. 270 γραμμάρια ήταν η ταχύτητα που χτύπησε το χαρτί των... Ισοδυναμή με μια σφαλιάρα. Αυτό. Αυτό ήταν, μπράβο, αυτό, ναι, ήταν. Ισοδυναμή με ένα χαστούκι. Οπότε το μάθαμε και αυτό. Ναι. Παρόλα αυτά, κάθε μέρα που θα περνάνε, φιλαράκια μου καλά, που θα περνάει, θα μαθαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτά ήθελε και τα έκανε. Δεν τα έκανε εντελώς τυχαία. Θα το μαθαίνουμε, να το ξέρετε αυτό. Θα το μάθουμε.
σύντομα μάλλον. Μάλιστα. Αλλά φάνηκε, αυτό είναι φανερό, δεν υπάρχει. Καλά, ναι, εντάξει. Περίμενε μια αφορμή. Περίμενε μια αφορμή. Ο Ολυμπιακός δεν είχε να χάσει τίποτα. Mm. Το πρωτάθλημα δεν το έχει πάρει, δεν θα το έχει χάσει ήδη. Δεν είχε να χάσει. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να το παίξει το παιχνίδι. Mm. Απλά ήθελε να τα κάνει όπως τα έκανε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 7:30. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχοντας πάντα την Ιντερβέντεν συντροφιά μας, να μας ενημερώνει για τα αποτελέσματα σε Αγγλίες ή Σπάνιες, με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Χθες πρέπει να είχαμε πρωταθληματάκι Ισπανίας, κάτι τέτοιο δεν είχε. Ναι. Να το δώσουμε εδώ. Μ' αρέσει. Προχθές έχασε Ρεάλ. Τσα Ρεάλ τώρα, βρε. Χθες λοιπόν και σήμερα έχουμε πρωτάθλημα. Μάλιστα, αλλά θα δώσουμε μία τα αποτελέσματα τα χθεσινά. 28, ναι. Ατλέτικο Μαδρίτης Λεγκανές 4-0. Eibar Villarreal 1-0. Ατλέτικο Μπιλμπάο Βαλένθια 1-1. Μάλαγα Σεβίλη 0-1. Και Χετάβε Ντεπορτίβο Λακορούνια 3-0. Σήμερα Μπέτις Σοσκεδάδ, Λας Πάλμας Μπαρτσελώνα και Αλαβές Λεβάντε. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή. Δρυμύτερη. Στο Λίμπερο 107,4. Τρέχει επικαιρότητα. 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο και καλό μήνα. Μην ξεχνάμε ότι μπήκε ο Μάρτης, Αλαχδάρτης. 0-1 βαθμό έχουμε αυτή τη στιγμή στην Σαλονικούλα μας. Έθριος προβλέπεται ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2-4 μποφόρ. Από το μεσημέρι όμως θα εξασθενήσουν και θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από μείον 3 έως 6 βαθμού. Προβοκάτορα. Τι. Μείον 3. Το πιασες. Το έχουν γράψει από τα κέντρα των αποφάσεων. Τι μας κρύβουνε. Στο φέρνουν σιγά σιγά. Τι μας κρύβουνε. Ποιοι είναι αυτοί που γράφουν. Ρωτά τους γνώρους να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα. Τώρα σε σκάσει και εντάξει. Εντάξει, σε πήρες, να μην πάρεις μια θλάση. Ναι, άκου να ζεις. Ακούω. Προχθές μπήκα σε ένα σούπερ μάρκετ και πάω στο ταμείο. Ναι. Και με λέει η κοπέλα, σας παρακαλώ, δεν μπορείτε να κάνετε λίγο αριστερά ή δεξιά, μην σας χτυπήσει η απόδειξη. Έβγαινε από την ταμιακή το χαρτί. Ναι, πρέπει να προσέχεις, να πηγαίνεις με κράνος δηλαδή. Τώρα μπορεί να εκτοξεύονται και αυτά, λέει. Mm. Και γελούσε, ήταν κάργα πάω εκεί η κοπέλα. Είχε γιατρό το σούπερ μάρκετ. Είχε γιατρό το σούπερ μάρκετ. Όχι, αλλά δίπλα έχει φαρμακείο. Δίπλα ακριβώς έχει φαρμακείο. Εντάξει, γιατί μήπως και τα σούπερ μάρκετ πρέπει να έχουν το γιατρό τους το συγκεκριμένο. Τώρα πρέπει να ψηφιστεί και αυτός ο νόμος που λέει. Ναι, πώς υπάρχει ο αγροτικός γιατρός, να υπάρχει ο σούπερ μαρκετιακός γιατρός. Ναι, κάτι να γίνει. Θέσεις εργασίες είναι και αυτές. Θέσεις εργασίες. Ψωμάκι να φάει. Έτσι, έτσι. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, βέβαια. Καλώς τον. Άκουσα λίγο που τώρα στο διάλειμμα για την πιο παλιά εκπομπή Θωμαδίκης με Θωμαίδη. Ναι, νομίζω, ναι. Νομίζω τώρα. Δεν μήπως, είναι... μήπως να ψάξουμε λίγο, λέω, μήπως είναι εκείνη η εκπομπάρα του New Channel, το ερωτοδικείο. Η πιο παλιά εκπομπή, πως ήταν με δίκες. Απλά δεν έχει συνέχεια, αρέσει το ερωτοδικείο. Είχε, φίλε. Όχι. Ήταν στην αρχή. Μέχρι τώρα, ναι. Απλά ίσως να ήταν η πιο παλιά, έτσι, μετά με Μιχαλονάκου, πώς λέγανε εκείνη τη σαφιά. Ναι. Με Πέμπι Τσεσμελή στη συνέχεια, με εκείνον τον Χοντρούλη, τον κύριο μου, τα γυαλάκια. Λεωτσάκος. Μπράβο, Λεωτσάκος, που είχαμε κάτι ωραία, κάτι μισμπούτια, κάτι περίεργα. Ναι, νευτικό στάρ και τι δεν έχει βγει από εκεί μέσα. Μπράβο. Ο Διονύσης, άσε τώρα τι μου θύμισες. Έχεις μεγαλώσει με παιδεία και φαίνεται. Έτσι, Tembo Channel, έτσι. Γιατί υπάρχει και συνέχεια. Tembo που το πήρε ο Μπατατούδης. Έτσι, κλείνω. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε παιχταρά μου. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ? Καλά, είδα κάτι ταινίες τρόμου εχθές, φανταστικές. Τι ταινία είδες εδώ, πες μας, έχουμε και οσκαρική εβδομάδα, ναι, θα μας δώσεις και προγνωστικά. Ήτανε κάτι, ναι. Όχι σαν ζόμπι, ήτανε απλά ήτανε σαν πεθαμένοι. Σαν πεθαμένοι, τα χάμε τώρα. Τι ήτανε σαν... τους έχουν βάψει και νόμιζε ήταν νεκροί. Αλλά έκανα τους νεκρούς σε κάτι κάδους, μήπως. Όχι. Γιατί... είναι 140 λεπτά. Γιατί έχεις αγωνιώδη φωνή? Έχεις κάποια αγωνία?
Έχει. Λαχανιασμένος ακούω. Είναι η Ουρανούπολη. Α, και στην Ουρανούπολη τι λαχανιάζεται. Ναι, άκου τι γίνεται. Ακούω, ακούω. Είναι κάποιοι που έχουν αποκλειστεί σε ένα εστιατόριο. Ναι, τι αποκλειστεί. Παίζαμε το εστιατόριο και αποκλείστηκαν, ναι. Ναι, είχε μια αγριά, μεγάλη ηλικία. Ναι. Και δάγκωσε... Το χείλος του! Το χείλος του δάγκωσε! Και τιμωρήθηκε. Δάγκωσε το λαιμό, ναι. Ναι, το ναι. Λαιμό και ακόμα μεγαλύτερο. Πέθανε. Και πέθανε. Πα! Ναι. Ω, καλά, αυτή μείον 12. Και μετά όταν τον βγάλανε έξω, ναι. Το σταυρώσανε από κάτω. Και τον πέθανα και το σταυρώσανε. Τόσο ακραία τιμωρία. Εμείς λέγαμε για αφαίρεση βαθμόνικα. Το έμενε ο Παπαδόπουλα, τι κάνει εδώ. Καλά είναι, καλά είναι. Παίζει να σ' ακούει τώρα, παίζει να σ' ακούει. Άκου, είδα κι άλλη μια καλή ταινία. Πες την να, πες την να. Μόνο είναι το πρόβλημα, μερικές ταινίες δεν είναι όλες. Τι ολόκληρες ταινίες. Τι μισές ταινίες βλέπεις. Είναι. Βλέπεις, δεν πιστεύω να βλέπεις καμιά ταινία ταμιακής μηχανής. Όχι, όχι. Δεν πιστεύω να βλέπεις από αυτά τα ανήθικα. Συγχαρά, αγόρι μου, μας πάρεις τίποτα να πούμε. Μήνα... Για πες τι... Τι έμαθα, είναι αλήθεια. Τι έχει, ποιο. Θα αλλάξει ο καιρός. Θα έχουμε ζέστες από εβδομάδα. Από εβδομάδα, αλλά τώρα έχουμε καύσωνα. Κρύο, κρύο, άστα να πάνε. Μείον. Πολύ παγωνιά. Τι σου είναι σήμερα μαζί σου. Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιαννάκη. Γεια, γεια. Καλημέρα. Η Σουζάνα δεν είναι σήμερα. Όχι, η Ζωή. Απ' την Ελένη. Η Τατιάρα, η Ζωή, αυτή να λέω. Να σε καλά, Πάφη μου. Άντε, γεια. Νομίζω, όχι απλά σου τηλεφώνημα. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν το τηλεφώνημα που χρειαζόμασταν, νομίζω. Σαν εκπομπή για να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Στη ροή μας και στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό είναι το λόγο, επειδή τεράστιο Πάφη. Μεγάλος μύστης του κινηματογράφου και μας εξήγησε περιστατικά και είδε ταινία η οποία εν τέλει είχε πολύ μεγάλη συνέχεια και συνέπεια με τα όσα λέγαμε, με τη δικιά μας πραγματικότητα. Ναι, δεν ήταν εκτός θέματος. Όχι, μέσα, οπότε... μέσα. Λες αύριο μεθαύριο να γίνει καμιά ταινία με όλο αυτό το δικαστικό θρίλερ που εξελίσσεται γύρω από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Θα μπορούσε γιατί. Το πράσινο μίλι και τέτοια. Ξέρεις, τέτοια μεγάλα δικαστικά δράματα. Boston Legal και αυτά, ποιες είναι οι CSI. Εδώ έχουμε τώρα ιατροδικαστές να έρθει ο Ρέσιο και να ψάχνει και στην Τούμπα το τι έγινε εν τέλει με τον Όσκαρ Γκαρθία. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τη σταθμάρα μας. Στην δεύτερη μας ώρα, στο τελευταίο μας μισάωρο. Θα σας τα εξηγήσουμε όλα αναλυτικά και ωραία. Συντροφιά μας πάντα οι σημαίες Ψωμιάδη. Σημαίες Ομάδων και Κρατών. Λάβα Ραπανό. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων. Banner, Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2-31-0-532-0000. Και η Ντερβέντεν. Με τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις. Μας ενημερώνει για Ισπανίες και Αγγλίες πρωτίστως, αλλά και όχι μόνο όταν κάτι δεν έχουμε να ασχοληθούμε. Και σήμερα έχει ματσάρα για την Premier League. Ναι, τι. Στις 9:45. Arsenal, Manchester City. Ματσάρα. Εντάξει, η Manchester το έχει καθαρίσει, αλλά παρόλα αυτά. Ναι. Για βραδάκι Πέμπτης, να μην βγεις. Ναι, ναι. Να ξεκινήσεις. Ενώ τις άλλες Πέμπτες είμαστε παχαηλίκια και βρήκαμε δικαιολογία. Τώρα. 7:30 ώρα ξεκινάς, βλέπεις Λάρισα ΑΕΚ. Στις 9 πρέπει να έχουμε Euroliga, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη είναι, πάντα έχει Πέμπτη Παρασκευή. Ναι. Euroliga έχουμε. Α, αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός με Δημήτρη Γιαννακόπουλο λένε ότι θα πάει στο ΆΚΑ. Παρόλο που μειώθηκε η ποινή από τον ένα χρόνο, νομίζω πήγε στους 3 μήνες. Κάτι τέτοιο. Έχουμε ματσάρα αύριο σε 9 η ώρα. Οπότε σήμερα δεν έχει ελληνικού ενδιαφέροντος παιχνίδι. Αλλά κάτι θα βρούμε να δούμε. Να περάσουμε το βραδάκι μας από πάρα πολύ νωρίς. Συν της άλλης, είπαμε αθλητικά και πέρασε στο μπάι η μεγάλη επιστροφή. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είχε τον Ζε Ρομπέρτο. Ναι, ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ είχε τον. Ποιον έλεγε τόσα χρόνια θα φέρει. Έλεγε τον Κρέσπο, όχι τον Κρέσπο τώρα, τον αμυντικό, τον επιθετικό. Ναι, τον επιθετικό. Η κάθε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, ποιον έλεγε. Το Σούκερ παλιότερα. Κάθε μεταγραφική περίοδο δεν θα το φέρει.
Έτσι λοιπόν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έκανε το, έκανε μπαμ, το μεγάλο μπαμ αεροδρομίου. Αεροδρομίου, πολεμικού αεροδρομίου, πολύ. Καθώς ενέταξε στις τάξεις της, στις κυβερνητικές τάξεις, μετά από πάρα πολύ καιρό, τον Φώτη τον Κουβέλη. Τα πράγματα δεν σοβάρεψαν πάρα πολύ. Αναπληρών. Τουρκέ, κρύψου. Κρύψου, ερχόμαστε με αναπληρωτή υπουργό άμυνας και υπουργό άμυνας καμένο Κουβέλη, δίδυμο φωτιά μπροστά. Χαμούλη. Τελείωσε. Πάμε μόνο. Όλοι να πάρουμε από ένα αεροπλάνο να πάρουμε την πόλη. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον να. Τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ. Κώστας Παναθηναϊκός. Καλώς τον να. Είμαστε μια χαρά, εσύ. Καλά κι εγώ. Κρύο. Κρύο, άστα να πάνε. Ετοιμάζομαι για τρέξιμο, να πάω να τρέξω. Πού, γιατί λοιπόν... τα κάνεις αυτά. Πάρε ένα μηχανάκι. Πάρε ένα. Τι να έχεις συνήθεις. Να βοηθήσουμε, σαν λόγο επειδή. Λοιπόν... Πού τρέχεις. Καλά, τώρα πάω συνήθως στην παραλία, κάτω τρέχω. Α, ωραία, εντάξει. Με 0 βαθμούς τώρα. Ναι, τώρα είναι λίγο δύσκολα, αλλά με κατάλληλο ντύσιμο. Έτσι. Γίνεται. Λοιπόν, ναι. Τώρα, αύριο ο Δημήτρης λέει θα φάει μέσα. Τι θα φάει? Θα πάει στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Α, ναι, ναι, το είπε, ότι θα πάει, παρόλο το ότι είναι τιμωρημένος. Παρόλο που είναι τιμωρημένος και παρόλο που εγώ δεν ξέρω, δηλαδή αυτό μπορεί να επιφέρει αν γίνει τελικά. Ναι. Και αν δεν το έχουν ψάξει καλά, μπορεί να φέρει και να χάσει και βαθμούς. Όχ, λες, να έχουμε και άλλο ζήτημα εκεί μετά το όσα συμβαίνουν στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, να έχουμε και, και, η Ευρωλίγκα και για Ευρωλίγκα δικαστήρια και ιστορίες. Βέβαια, γιατί όχι. Μπορεί να, πάει, πάντων, ναι, μπορεί να πάει στις κερκίδες, μπορεί να μην πάει ας πούμε εκεί στον πάγκο στις... Τι σημασία, εδώ έστειλε η Γυρολίγκα σε όλα τα γήπεδα, ναι, που, των ομάδων που παίζουν, έστειλε τις φωτογραφίες. Σοβαρά. Ναι, απαγορεύεται να μπει μέσα. Θα πάει και δεν θα γίνει και τίποτα, θα δεις. Δηλαδή δεν θα κάνει τίποτα η Γυρολίγκα. Εγώ ξεκινάω πάντως αύριο το πρωί με το γιο μου, κατεβαίνουμε για το παιχνίδι. Α, θα πας, ωραία. Θα πάω, δεν το χάνω αυτό. Καλά, Ολυμπιακό, φέτος τον Ολυμπιακό τον έχεις κάνει στο μπάσκετ. Και ελπίζουμε τώρα και την Κυριακή και ένα διπλό με στο Καραϊσκάκι. 3-0 τον έχεις στο μπάσκετ τον Ολυμπιακό φέτος. Φέτος 3-0. Δύο πρωτάθλημα και μια Γυρολίγκα. Ναι. Και μάλιστα. Λες να κάνεις και μες στο Καραϊσκά. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος στο ποδόσφαιρο. Τσούκου. Εντάξει, ανεβασμένος τέλος πάντων. Ναι, στο μέτρο τέλος πάντων. Αλλά είναι και αυτή ένα μάτσο χάλια και με την ψυχολογία τους τώρα όπως είναι, γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να κάνανε μία νίκη επικοινωνιακή με όλο αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ, αλλά μέσα τους ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Ανάμεσα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, ποιος θέλεις να πάρει το πρωτάθλημα? Τώρα, φίλε, να σου πω κάτι. Γιατί μας απασχόλησε πολύ τους Παναθηναϊκούς, με ποια έννοια? Ναι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι, ναι, που ναι, είναι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος. Ναι. Καλά, δεν το συζητάω, ας πούμε, ότι άμα είναι μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ με χίλια. Πανό, κασκόλ και τέτοια, ναι, εννοείται. Λοιπόν, αλλά ναι, θα ναι, σου πω κάτι. Ναι. Αυτό το οποίο έγινε πέρυσι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ίβιτς, ναι, με τον Ίβιτς και εμένα φυσικά, αλλά γενικά τον κόσμο του Παναθηναϊκού τον έχει ενοχλήσει πολύ. Ναι. Γιατί ό,τι και να λέμε τώρα, okay, εντάξει, τυπικά είχε δίκιο ο ΠΑΟΚ, μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι και το πήρε, αλλά η αλήθεια είναι μία, ότι η μπύρα ήταν άδεια και όποιος δει το βίντεο φαίνεται, και όλα τα υπόλοιπα ήταν να πάρουμε το παιχνίδι. Ό,τι συζητάμε τώρα δηλαδή, για το αντίστοιχη περίπτωση. Κάπως έτσι, και μάλιστα, δεν τρέχει τίποτε που πήρε ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά από εκείνο το παιχνίδι και μετά, ξεκίνησε για το Παναθηναϊκό κάτι, το οποίο ήταν πολύ άσχημο. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια... Να είστε καλά, καλημέρα σας. Σε περιμένουμε τη Δευτέρα, μας δώσεις ρεπορτάζ για Euroliga. Πάντα αποκριτή, πάντα. Δεν τα είσαι καλά, τσάου. Καλή συνέχεια. Α, καλά λέει. Σε κάποιους ξαναπάρω.
Όχι, είναι ο καημός πιστεύω τον Παναθηναϊκόν αυτό. Ποιο? Αυτό που λέει ότι πέρσι ας πούμε ότι... Ναι, σίγουρα. Καλά, εντάξει, όντως έχει ένα point σε αυτή την τοποθέτηση. Το είπε ο άνθρωπος, ότι σωστά μεν το πήρω πάω, ναι. Αλλά έχουμε το παράπονο. Ναι. Αν δεν συνέβαινε αυτό το περιστατικό, εννοείται θα βγαίνανε πάνω του ΠΑΟΚ στη λεωφόρο. Πρωτελευταία αγωνιστική νομίζω είναι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Παμπίνο. Παρακαλώ. Η κατραχύλα του Παναθηναϊκού ξεκίνησε, όχι από το κουτάκι την πήρα, έτσι, ξεκίνησε από το ημιτελικό του κυπέλου. Ναι. Όπου ένας ολόκληρος μηχανισμός αναλώθηκε στο πώς να φανεί ο πάγιος προημένος και ότι παίρνει ένα χάρτινο τρόπο. Εντάξει, Παναθηναϊκός και πέρυσι ήταν. Έχατε τέτοια ενέργεια ο Παναθηναϊκός εκεί πέρα. Ναι. Έτσι, ο οργανισμός ολόκληρος. Φυσικά τώρα όλα φαίνονται εξάστερα, έτσι. Πεντακάθαρα. Ποιος είπε τις ευθύνες για ό,τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Εδώ προχθές βγήκε ο Αλαφούζος, τοποθετήθηκε μετά από τόσο καιρό και τον κράζαν όλοι οι Παναθηναϊκοί. Εγώ έχω να πω κάτι. Ναι. Υπήρχε περίπτωση σειρά 4 να αφήσει χλωρό, δηλαδή τίποτα, αν έκανε ο πρόεδρος συμμαχία με τον Ολυμπιακό. Έφτιαξε διάτροπη συμμαχία, το έκανε ο Αλαφούζος. Εντάξει, είναι εναντίον καθολικά, γίνονται διαμαρτυρίες. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. Τι άλλο να κάνει, εντάξει, δηλαδή τι πρέπει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δύσκολες καταστάσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε φιλούμε. Και όσο να πω και κάτι λεπτό για ένα φίλο Ολυμπιακό που πήρε. Ναι. Γιατί θεώρησε το πρωτάθλημα χαμένο για τον Ολυμπιακό. Εγώ ένα θα του πω. Στον Ολυμπιακό δεν τα βλέπω έτσι τα πράγματα. Ο Θεοδωρίδης είπε το μόνο που θέλω να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Και δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ, είπε κιόλα συγκεκριμένα. Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όλα αυτά. Έτσι, για να καταλάβουμε πόσο πολύ φοβούνται το ΠΑΟΚ. Έτσι. Έγινε. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλήσαμε και σήμερα νομίζω τα συστήματα. Νομίζω, ναι, δεν αφήσαμε τίποτα. Θα φύγουμε σοφότεροι. Εδώ από το λόγο επειδή φτάνω προς το τέλος, δεν μπορέσαμε να είχαμε, σου λέω, να πέρασε. Μας καταντήσανε εκεί να περνάει στον Πάγια να σχηματισμεί ιστορίες. Είπαν ναι, μεγάλη μεταγραφή του Φωτοκουβέλη. Αυτό, όλο ήταν από την κυβέρνηση νομίζω. Εννοείται από προσανατολισμό, βεβαίως, βεβαίως. Που είναι το μεγάλο μας πολιτικό φετίχο ούτως ή άλλως. Και γι' αυτό θα του αφιερώσουμε, θα του αφιερώσουμε. Νομίζουμε ότι και εμείς έχουμε ένα μικρό λιθαράκι στην επιστροφή του. Ναι. Στην επιστροφή, εντάξει, πότε δεν ήταν κυβερνητικός παράγοντας. Εντάξει, προσπαθούσε πάντα, όμως. Προσπαθούσε, πήγε, ναι. Και με αφορμή τότε, το 2012, ναι, γράψαμε, ναι, το ομώνυμο τραγούδι «Είσαι μωρό μου» για μια συνεργασία. Και με αυτό θα σας αποχαιρετιστούμε. Γιατί για μας πάντα η Δημάρθα είναι του Φώτου Κουβέλη. Παρόλο το ότι δεν ανήκει πλέον σε αυτό το σχηματισμό. Είναι τι να πούμε, το κόμμα του, ρε παιδί μου. Έχει ταυτιστεί με αυτό. Τελείωσε, τελείωσε. Σαν να λες, ας πούμε, ο Βαρδινογιάννης δηλαδή δεν είναι Παναθηναϊκός, κάπως έτσι. Λοιπόν, σας εγκαταλείπουμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κέρια σου πρόσκληση, συμμετοχή, παρουσία. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Με ψυχραιμία πάντα. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Εμείς σας φιλούμε. Τσάω.